Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί, για ακόμη μια εβδομάδα που ξεκινάει, δεν είπαμε καλή εβδομάδα, να την πούμε και αυτήνα. Και θα είναι και καλή εβδομάδα, γιατί να μην το πιστέψουμε άλλωστε. Όσο έχουμε τα ποδοσφαιράκια μας, όσο έχουμε τα μπασκετάκια μας, τα αθλητικούλια μας, μια χαρά κυλάνε οι εβδομάδες. Τηλεορασίτες, γηπεδάκια, οθόνες δώστε μας και γήπεδα και τα μυαλά μας πάρτε. Δευτερούλα σήμερα, 28 του μηνού, 28 του Γενάρη, πάει και τον τρώμε αυτό να ολοκληρώνεται και ο πρώτος μήνας του έτους. Πότε ήμασταν και πότε φεύγουμε, μη βιάζεστε, δεν ήρθαν οι αλκιονίδες. Μετά την χθεσινή αναλαμπή, χθεσινή αναλαμπή καλοκαιρίας ανά την επικράτεια, ξανά έχουμε βροχούλες μέσα στην εβδομάδα, αλλά οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι είχαμε συνηθίσει, κοντά στο δεκάρι. Για σήμερα δεν προβλέπονται βροχές, θα έχουμε κάποια συννεφάκια, κάποιες λιακάδες ή ξαφίξεις δηλαδή. Από 2 ως 12 το θερμόμετρο, δεν χρειάζεται να ανησυχείς και για πολλά πράγματα. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό για την εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπή. Καλώς το να, τι έγινε. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά, εσύ. Εγώ θέλω να κάνω μια καταγγελία. Καταγγελία, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω το σύμπαν. Ναι, γιατί όχι. Γιατί το σύμπαν είναι επεκτατικό, συνεχώς πούμε επεκτείνεται, δημιουργούνται άστρα, πλανήτες κτλ. Ναι. Θέλω αυτό να σταματήσει, αυτός ο υπεριαλισμός. Έτσι, ναι, όχι στις λικοσυμμαχίες Αλφα και Νταύρου με Πλούτονα και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Άρα, παιδί μου, να μην είμαστε το σύμπαν, να μην επεκτείνεται συνέχεια, να μην... Να περιοριστεί κάπως, ρε παιδί μου. Έλεος πια. Έλεος. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Πού θα οδηγήσει, ναι. Δεν, βασικά να σας πω την αλήθεια, ναι. Κύριε Μπάπη, θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι για ένα βράδυ και μια μέρα στη χαμένη Ατλαντίδα, τη Μιονική. Ναι. Την είχαν φτιάξει τα αδέλφια μας οι Μίνωες. Μινωική, μάλιστα. Αποκαλύψεις, αποκαλύψεις. Ξέρεις που βρίσκεται η χαμένη Ατλαντίδα. Όχι, αλλά θα ήθελα να με πάνε. Α. Οι προγονεί μου. Αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν, αλλά δεν μας τα λένε. Ναι. Δεν μπορώ να με πηγαίνανε ένα βράδυ, μία μέρα, εγώ δεν θέλω πολύ. Έτσι, ένα ταξιδάκι να με πηγαίνανε. Ναι. Και μετά να σβήσει ο ήλιος. Ναι. Να σβήσει το σύμπαν, ρε παιδί. Κοντά είμαστε. Να χωθούν όλοι οι πλανήτες σε μία μαύρη τρύπα. Ναι. Και να είναι όλα μαύρα και να μην υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Και να ηρεμήσουμε όλοι. Να ηρεμήσουμε, γιατί πολύ άγχος έχει πέσει τον τελευταίο καιρό. Αυτό, πολύ ναι. Άγχος έχει πέσει. Πολύ... Να ηρεμήσουμε όλοι, να μην υπάρχει τίποτα. Όταν ο ένας, τίποτα, έτσι κι αλλιώς... Να μην υπάρχει κρύο, να μην υπάρχει ζέστη, να μην υπάρχει πρωί, να μην υπάρχει βράδυ, κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό ο ένας εύχεται ψόφο στον άλλον. Βλέπουμε στα σχόλια όλοι να ψοφίζεται ο ένας τον άλλο. Κάποτε δεν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι ευχές. Θα πραγματοποιηθούν. Το θέλω πραγματικά. Μάλιστα, να πολύ ωραία. Ναι, και, να μην μείνει, και να μην μείνει κόκαλο. Μάλιστα. Γεια σας, γεια σας. Με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα από τον φίλο μας τον Λευτέρη. Λόγω επιθύσεις, εντάξει. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πάρω κάποιες μέρες τηλέφωνο. Ναι. Είπα να τα αφήσω λίγο να μην με βαρεθεί και ο κόσμος. Ναι. Αλλά... Μπας και κάνει και τίποτα και η ομάδα. Αλλά γι' αυτό. Πρέπει ας πούμε να βγούμε, να πούμε και την καλημέρα. Ναι, καλά. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο. Να πούμε και 2-3 πράγματα. Mm-hmm. Αλλά βλέπω και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσε ο κόσμος, βλέπω άμα δεν ασχοληθώ εγώ με τον Σάκη το Ρουβά, δεν ασχολείται κανένας. Κανένα. Γιατί τον έχω ξεχάσει τον Σάκη το Ρουβά. Να το ξεχάσουν δεν μπορούν, δεν έχουν αίσθηση του ωραίου οι πιο πολλοί. Α, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Δεν ξέρουμε, δεν ακολουθούμε. Λέμε ότι είμαστε οι πρόγονοι των αρχαίων Ελληνών, αλλά από το κάλος, το αρχαιοελληνικό κάλος, έχουμε καταντήσει στο κάλος τον εγκέφαλο.
Απλώς κάποιοι δεν μπορούν να συγχωρήσουν στο Ροβά τη σπάνια ομορφιά που έχει. Έτσι, έτσι. Γιατί μια φίλη, μια φίλη μου είπε ότι αν τον Σάκη Ροβά τον δεις από πολύ κοντά, ναι, ζαλίζεσαι από την ομορφιά που έχει. Τυφλώνεσαι. Δεν τον έχω δει, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ναι, και εγώ δεν τον έχω δει από πολύ κοντά, απλώς τον έχω δει σε συναυλίες που έχουμε πάει. Σε αρκετές συναυλίες. Και σε κάποια μαγαζιά που έχει τύχει. Αλλά σε συναυλίες μέχρι ένα ορισμένο σημείο ακολουθούσα όπου και να πήγαινε. Ήσουν, όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Μπράβο. Για τη Σάκη μου δεν γίνεται αλλιώς. Για τη Σάκη μου δεν γίνεται. Να τα λέμε και αυτά, βεβαίως. Ταιριάζει, λοιπόν. Αυτά για τον Θεό Σάκη Ρουβά. Για τον Θεό Άρη. Όσον αφορά για τον Άρη, επειδή από το καλοκαίρι έβγαινα και κάποιοι με θεωρούσαν και γραφικό και δεν ήξερα τι έλεγα, δεν ήθελα βέβαια να δικαιωθώ στα πιο πολλά, αλλά είχα πει για τις απόψεις μου ότι οι Έλληνες προπονητές δεν υπάρχουν, ότι οι μεταγραφές οι πολλές είναι δώρον άδρον, είναι άσκοπες, πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες μεταγραφές, όχι 20 το καλοκαίρι, 15 τον Ιανουάριο και πάει λέγοντας. Και όταν αλλάζεις έναν προπονητή ο οποίος είναι μέτριος έως κακός, πρέπει να πάρεις έναν που είναι καλύτερος, όχι να πάρεις έναν που είναι χειρότερος. Έτσι. Αυτό έκανε ο κύριος Καρυπίδης, τον οποίο γουστάρω μιχίλια τον κύριο Καρυπίδη, γιατί βάζει χρήματα ο άνθρωπος, δεν βάζει μαρούλια όπως βάζουν μερικοί, κάποιοι διαχειριστές, και δεν ξέρω ακριβώς πώς το σκέφτεται. Μάλιστα όταν είχε φύγει ο πρώτος ο προπονητής, ο μέτριος ή ο κακός, ο κύριος Ερέρα, είχε καθίσει στον πάγκο ο κύριος Απόστολος Τριζής για ένα παιχνίδι και έφερε διπλό στη Ριζούπολη. Έτσι. 1-2. Μπράβο. Θεώρησα τότε που βγήκα στο ραδιόφωνο, είχα πει ότι από τη στιγμή που δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποιος ξένος προπονητής καλός, μπορεί να μείνει ο κύριος Τριζής. Γιατί δεν βλέπω Έλληνα προπονητή να φέρει αποτελέσματα. Γιατί τους θεωρώ άσχετους όλους, εκτός από τον κύριο Δόνη και τον κύριο Αναστασίο. Ναι. Αλλά εντάξει, η άποψη δική μου δεν παίζει μεγάλο ρόλο, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ήρθε λοιπόν ένας χειρότερος από τον κύριο Παντελίδη και να τα αποτελέσματα. Δεν κόβει ούτε με βαλέ. Ναι. Επομένως, γιατί το είπα και το απόγευμα σε κάποιο ραδιόφωνο εδώ της Θεσσαλονίκης, γιατί ο Χρύσανθος δεν άνοιξε γραμμές, να πούμε, δεν αύριο θα ανοίξει γραμμές. Σήμερα, σήμερα, γιατί για εμάς είναι Δευτέρα, για σένα που δεν κοιμήθηκες είναι Κυριακή. Ναι, εγώ κοιμάμαι συνήθως πρωινές ώρες. Γι' αυτό σου λέω, ναι. Σήμερα Δευτέρα, ναι. Γιατί μου αρέσει πολύ η νύχτα. Τέλεια είναι η νύχτα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο κύριος Παντελίδης έπρεπε ήδη να είχε φύγει και να πάει η ομάδα με τον κύριο Τερζή μέχρι το τέλος της χρονιάς και να πάρει προπονητή το καλοκαίρι. Αλλά να μην φτάσουμε και στο ανάποδο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, ναι, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ήττα του Άρη από το Λεβαδιακό θα είχε φέρει και από μάκρυση προπονητή. Αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ίσως να μην είναι αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτό, εντάξει, δεν μου λέει και τίποτα. Αύριο ή μεθαύριο μπορεί να τηθεί. Ότι και οι συχνές εναλλαγές προπονητών δεν επιφέρουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το να αφήσεις τον κύριο Απόστολο Τεριζή που είναι από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή προπονητή. Είναι άνθρωπος που είναι μέσα στην ομάδα. Από το καλοκαίρι. Ξέρει και πρόσωπα, ξέρει και πράγματα, ξέρει και τα πάντα. Λοιπόν, αλλά όχι να φτάσουμε και στο άλλο σημείο, να γίνουμε Μπαρτσελώνα. Ναι, δύσκολα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε και Μπαρτσελώνα. Ναι. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν Μπαρτσελώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Πολλές. Βέβαια. Ναι. Και γελάει και το σύμπαν. Τουλάχιστον λίγο πιο διακριτικά. Έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι και για ποιότητα και για το ένα και για το άλλο. Άσε την ποιότητα τώρα, κύριε Τάδε, να πούμε, δημοσιογράφε. Την ποιότητα σου την ξέρουμε. Την έχεις δείξει πολλές φορές, αλλά μη φτάνεις τώρα, δηλαδή γελάει και το σύμπαν. Και τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή.
Όχι, όχι, πρόσεξε να δείτε. Ναι. Στον λεπτό σημείο. Mm-hmm. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ξεχάσαν γιατί νιξόκλεγαν όταν αυτά τα έκαναν οι Αθηναίοι. Έτσι. Α, μπράβο. Μάλιστα. Τώρα που τα κάνουν αυτοί, mm-hmm. δεν τους πειράζει κιόλας. Mm-hmm. Αλλά το να μην κόβεις με βαλέ και τώρα να γίνεις ξαφνικά Μπαρτσελώνα, mm-hmm. με δανεικούς εδώ, με δανεικούς εκεί, με δανεικούς παραπέρα, mm-hmm. και γελάει το σύμπαν. Μάπετ Σόου το έχεις κάνει. Έτσι. Το πρωτάθλημα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλή ξεκούραση, φίλια τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Χαίρετε. Καλώς το να. Το ερώτημα είναι ποιο σύμπαν. Ποιο σύμπαν. Που δημιουργείται τώρα, mm-hmm. ή το παλιό που έχει δημιουργηθεί. Το παλιό το σύμπαν το ορθόδοξο. Έτσι. Λοιπόν, αν ακούει κάτι καινούριο σε ακρόατη, νομίζει ότι όλα αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση. Κοίταξε, βαθιά μέσα μας είναι δουλεμένα, αλλά να ξεκινάς την εβδομάδα με 2-2 τηλέφωνα, ένα για την κατάργηση του σύμπαντος και ένα δεύτερο για το Θεό σαν Γιουρουβά. Όχι κατάργηση, να σταματήσει τον επεκτατισμό του. Ο υπερρεαλισμός της επέκτασης του σύμπαντος. Ε, βέβαια. Να τελειώνουμε. Να σβήσει ο ήλιος. Δηλαδή πρώτον, μιλάμε για δεύτερο Big Bang, ναι. και στο σύμπαν δημιουργείς και με το Big Bang. Ναι, έτσι. Ναι. Να μαζευτούμε όλοι μαζί να φυσήξουμε, να φυσήξουμε τον ήλιο. Ναι, ναι. Καταλάβες. Γιατί ο ένας διαμαρτύρεται για τον επεκτατισμό του άλλου. Βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη, τι γίνεται στην ιστορία. Ο ένας μιλάει για τους αλυτρωτισμούς του άλλου. Θα έρθετε, θα μας πάρετε. Όλοι φοβούνται αυτό, εισβολές, τέτοια. Ας τελειώνουμε με τους επεκτατισμούς. Και όσον αφορά για τον Άρη που λες, ναι. είναι ο Άρης του διαστήματος. Έτσι. Ας κάνει και καμιά ήττα. Φτάνει, ας πούμε. Ναι, φτάνει το τρένο. Το τρένο αυτό που. Φτάνει το πρωτάθλημα που θα έπαιρνε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Τρεις. Στη Σπριτ. Τρεις. Εκεί σταμάτησε το τρένο. Στις 3. Ναι. Όχι, τότε που μιλούσαν για πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ πήρα να πω κάτι πιο βασικό. Βεβαίως. Στην τελευταία εκπομπή, δηλαδή την Παρασκευή, η εκπομπή. Εντάξει, υπουλοχτύπημα. Υπουλοχτύπημα από ποιου και γιατί. Είσαι εκ των επιλέκτων ακροατών, έφαγε πόρτα στην Ανίτα. Να, δεν, όχι. Είπα ότι μπορεί να μην πάω, δεν νομίζω. Λες να αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Αλλά θα ήταν προσωπική απόφαση. Δεν ξέρω, θα μας το διευκρινίσει, θα ερωτηθεί. Θα κάνουμε κίνημα, αυτά δεν τα σηκώνουμε εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι η τηλεόραση που θέλουμε. Τι, θα τα ρίξουμε όλα κάτω, δεν έχει τέτοια. Τι μέσα μαζικής ενημέρωσης που έλεγε και ο Τσιμάκος μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Λες αυτό, αυτό αντιλήφθηκες εσύ από την τοποθέτηση του φίλου μας του Φωτιάδη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, τον είδα πεισμένα τα χλωμένο, θα πάω, θα κάνω, θα φτιάξω, θα βάλω και το μπλουζάκι. Ναι, ναι. Και μάλλον δεν θα πάω. Μάλλον, ναι. Οπότε με κεντρικό σύνθημα. Εγώ κατάλαβα συνταγή. Άλλο. Εγώ κατάλαβα άλλο ότι δεν θα πάει γιατί θα έρθει προξενιό. Από εξωκαναλική πλευρά θα έρθει προξενιό. Οπότε έτσι το αντιλήθηκα. Το προξενιό στα Εμιράτα τελείωσε. Τελείωσε, μάλλον θα τελείωσε. Δεν πήγε ο Πρίγιοβιτς εκεί να τα να γυρίσει με τις καμήλες μάλλον. Εμείς να αφορά το σύνθημα πρέπει να το πούμε. Ποιο? Με συνταγή για τη Γανίτα, Φωτιάδη στην Ανίτα. Έτσι ακριβώς. Πελευθέρη και Παφούλια να γκρεμίσουν τα πεζούλια. Να μαραθούν και τα ζουμπούλια. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Με το ζουρνά και τα ταούλια θα επεκτείνω και εγώ το καταπληκτικό σου σύνθημα, φίλε μου Νίκε. Έτσι. Καθιστική διαμαρτυρία με Λευτέρη να έρθει εδώ πάνω στο μεγάλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μόνο καθιστική θα μπορούσε να είναι η δικιά μας διαμαρτυρία, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Δυναμικά ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι. Καινούργια εβδομάδα, γιατί λόγω επειδή είμαστε από το πάρα πολύ πρωί. Όποιος καταλαβαίνει. Δευτέρα 28 του μηνού Οσίου Παλάδιου Αγίας Χάριτος είναι σήμερα. Εορτάζουν ο Παλάδιος με ένα και δύο λάμδα, σαν το Γιάννης δηλαδή, μας έχει μείνει αυτό. Ο Παλάδης και η Χάρης. Παλάδιος, τι είναι Παλάδιο, υπήρχαν, ξέρω, θα, λογικά θα υπάρχουν φροντιστήρια έτσι στην Ελλάδα πολλά. Κάτι τι είχε καμιά σχέση με την μάθηση. Το χημικό στοιχείο λέει Παλάδιο είναι μέταλλο, έλα ρε, μέταλλο είναι ρε. Με ατομικό αριθμό 46 και σχετική ατομική μάζα 106,42. Αυτό είναι το Παλάδιο. Αλλά γιατί να λέγονται τα εκπαιδευτήρια και τα φροντιστήρια.
Τι σχέση. Τι να ήταν άραγε, παιδιά, υπάρχει και απόρρια. Γκούγκλαρα και λέει τι να ήταν άραγε το Παλάθιον. Κατά την παράδοση, λέει, ο Οδυσσέας και ο Διομήδης άρπαξαν το παλάδι από εκεί και το μετέφεραν αλλού. Έτσι ξεκινάει ένα άρθρο που διαβάζω. Μα τώρα που το λες, δηλαδή, το διευκρινίζει. Γιατί είχε δημιουργηθεί πεποίθηση στο στρατόπεδο των Αχαιών ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Τρία όσο ο ιερός αυτός θησαυρός βρισκόταν στην κατοχή της. Μάλιστα. Λένε πως το Παλάδιον, σύμφωνα με την ελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία, ήταν ένα πανάρχαιο ομοίωμα είδωλο ξώανο που πίστευαν πως από αυτό εξαρτιόταν η ασφάλεια μιας πόλης. Πίστευαν πως ήταν το ομοίωμα της Παλάδας Αθηνάς. Το πιο γνωστό παλάδιο ήταν εκείνο που φυλασσόταν στην πόλη του Πριάμου στην Τρία, γύρω από το οποίο είχε δημορφωθεί και ακόλουθη παράδοση. Μάλιστα, μάθαμε κυρίες και κύριοι την υπεράχρηστη πληροφορία της ημέρας και της εβδομάδας και έτσι μπορούμε να πορευτούμε δυνατοί, μάχημοι, μέχρι να εξαφανιστεί το σύμπαν, να σταματήσει τους επεκτατισμούς του. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Bank. Big, big, big bank. Bank. Να καταχειρώσω όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα, όπως κάνουν οι Κύπροι στον Κρίκο. Ναι, ναι, εγώ νόμιζα το bank πήγαινε στο Bing Bank που συζητάμε από την αρχή. Όχι, στο bank μάλιστα. Possible, εγώ αυτό θα απαντήσω. Possible. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης χρειάζεται το ρουβά για προπονητή. Ναι. Αυτό κατάλαβα από το πρώτο συνακροατή. Εντάξει. Να μην ανησυχούν. Εμένα χθες δέχτηκα τηλεφώνημα από τον αδερφό μου που είναι από αυτή την... για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Και μου λέει τι κάνατε εσείς με τον Όφη. Του είπα τέσσερα και χάρηκε. Λέει τουλάχιστον δεν θα πέσουμε. Μάλιστα. Νικάτε. Ναι. Εντάξει, πολύ απογοήτευση. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα πάρουν τα πάνω τους που παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα πάρει τα πάνω του ο φιλαθλός κόσμος του Άρη. Η αθλητική Κυριακή, όχι αθλητική Κυριακή, τα αθλητικά της ΕΡΤ καταπληκτικά το Σάββατο. Ναι. Σχολίασε αυτός που το παρουσίαζε, κακώς διαμαρτύρονται οι παίχτες του Πανιωνίου. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να πήρε την μπάλα με το χέρι, κακώς διαμαρτύρονται. Τον διορθώσανε βέβαια μετά, το ξαναβγήκε το επόμενο δελτίο που βγάλανε. Ότι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ναι. Λίγο το χρησιμοποίησε. Ναι. Υπάρχουν σε site γνωστό υπάρχει και το ένα και το άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, θα κλείσω, Μπάμπη, θα πάρω μετά γιατί μπορεί να είναι η Κατερίνα και να μην Μαϊντάνο. Έτσι. Και δεν θα το σηκώσω και υπάρχει μια κρυφή ελπίδα να είναι ο Πάφη. Έγινε. Να έλεξε το απαγορευτικό. Όχι, πήρε την. Α, να εργήρισε. Εντάξει, έγινε. Κλείσε και ξαναπάρε, να δούμε ποιος είναι. Αγωνία λοιπόν για τον επόμενο ακροατή. Η Κροατρία, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να τος, άρεση, δουλεμένα, όλο στην προπόνηση είναι. Που σαγόρι μου. Τι άκουσε για μένα. Λέει, όχι, έκλεισε ένας ακροατής. Είχαμε έναν ακροατή στη γραμμή και λέει κλείνω γιατί λέει έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο Πάφη. Έχει κληρονομικό. Είσαι αγόρι μου, είσαι ο κατάλληλος για μας. Μιλήσει. Από κάποια μέρα να αρχίσει ξανά από γραφικό. Τώρα εντάξει, μπήκαμε μέσα. Μπήκες μέσα τελικά. Έχεις καιρό να. Μια σκήτη πήγα. Μάλιστα. Και πόσο καιρό θα κάτσεις. Δεν ξέρω, άμα αξιώσει ο Θεός. Άμα σε αξιώσει ο Θεός να κάτσεις, μάλιστα. Κάτσε. Πού να τρέχεις κιόλας. Καλά είμαστε. Δευτερούλα σήμερα, εντάξει. Το παλεύουμε. Εγώ είμαι. Μην χασμουριέσαιρε στον αέρα, ρε. Μην χασμουριέσαιρε. Εδώ παλεύουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Και εσύ με χασμουριέσαι. Ευλόγησο, λες ευλογώ. Τι να σε κάνω. Είναι δυνατόν. Χασμουριέσαι. Τι ώρα τώρα ξύπνησε, βραγούρι μου. Τώρα πριν λίγο. Κοιμόμουν από τις 6 το απόγευμα. Θα σκάσεις καμιά μέρα, θα σκάσεις 6 ώρα. Περάσανε 12 ώρες ύπνου. Συμπλήρωσες. Τι να κάνω, ήμουν κουρασμένος. Σωστό και αυτό. Χρειάζεται. Δουλεύω συνέχεια. Τι νομίζει, κάθομαι. Ναι, σε μένα μην τα λες. Όταν φαινομενικά κάθεσαι, δουλεύεις. Τι. Οι άλλοι. Και τι δουλειά κάνεις. Δουλεύω τον κόσμο. Να, μάλιστα, ωραίος είσαι, ωραίο. Τι πρωινό έχεις σήμερα στη Μονή. Χθες είχαμε καλό, σήμερα δεν. Γι' αυτό δεν σε ακούω, σήμερα σε ακούω κακόκεφο. Δεν είσαι
στα ναι, πάνω σου. Σήμερα έχουμε καφέ να πιούμε. Σήμερα μόνο καφέ. Τη παρηγοριά είναι και Δευτέρα. Το βράδυ. Ναι, χλαπακιάσατε. Ναι. Έφαγα μακαρονάκι με τυράκι τυρμένο. Ωραία, μαγκά μου. Χιλοπίτες λέω. Χιλοπίτες. Πώς, λιοπίτες. Χιλοπίτες. Χιλοπίτες. Αυτές τις τρώμε σε όλη μας τη ζωή, φίλε μας, παφούλια. Και μου έδωσε και τη γανίτη με ψάρι, σαν ψαρμονίσμα, πώς λέγεται. Κοίτα, τι να θυμηθείς μετά από 12 ώρες ύπνο, πού να θυμηθείς. Είναι δυνατόν, τα έχεις ξεχάσει τα πάντα. Στο μυαλό μου και για λίρα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ξύπνα, ξύπνα, ρίξε νερό στα μούτρα, πιες καφέ και ξαναπάρε μας. Πότε να πιες. Πότε, πότε. Ξεχασμουρίσου και πάρε τηλέφωνο. Την ώρα που θα πίνω εγώ καφέ, ναι, θα λείπεις εσύ, γιατί είσαι σταυρούπολη. Μάλιστα. 8 η ώρα πίνω εγώ. Α, και τι θα κάνεις, μια μισή ώρα χωρίς καφέ. Δεν ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Δεν ξεκινάει. Θα έχεις μαζί σου ένα shaker εκεί ανά πάσα στιγμή. In case of emergency, break the glass. Και θα πίνεις το καφεδάκι. Γεια σου, παφούλια μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ο φίλος μας ο Παύλη, με ανταπόκριση κυρίες και κύριοι από το... η καθημερινή μας δηλαδή, επαφή και ανταπόκριση με το Άγιο. 12 ώρες ύπνο, τη ζωή του να κάναμε. Από τις 6 μέχρι τις 6 και χασμούρια την νιστάζει ακόμα. Νιστάζει κανένας άλλος, δεν νομίζω. Εδώ στο Λίπερο 107,4, 2-31-02-87 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την... εκπομπούλα μας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση βεβαίως και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Να καλημερίζω το φίλο μου το Γιώργο, το ψηλό από την Φιλαδέλφια, ούτε εδώ της Θεσσαλονίκης ούτε των Αθηνών, αλλά από τη Φιλαδέλφια την Αμερικανικιά. Ψηλέ, τι δουλειά πήγες να κάνεις εκεί ρε εσύ. 11 η ώρα το βράδυ είναι και μας ακούει. Τα φιλιά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ομογένεια. Φέρε λίγο τυράκι δηλαδή. Φαντάζομαι δεν το έχει πει κανένας αυτό το αστείο για όσους πηγαίνουν εκεί στην Φιλαδέλφια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πάμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τη σημερινή εκπομπή δεν θα την ανεβάσει στο ίντερνετ. Αλλά. Επιπληρωμή. Έτσι, το σημερινό το ξεκίνημα πρέπει τουλάχιστον ένα 10 ευρώ ο καθένας να δίνει για να το πάρει και το να το έχει, έτσι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τηλεφώνημα. Έτσι, πρέπει να την... Μόνο το τηλεφώνημα θα βάλεις, έτσι, τίποτα άλλο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κατάλαβε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Μουσείο Μέτρων και Σταθμών θα την χορηγήσουμε ή στο πείραμα ΣΕΡΝ στην Ελβετία επίσης μπορεί να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Ακριβώς, η καταπληκτική μας εισαγωγή. Καλημέρα σας. Στο φίλο από τη Φιλαδέλφια, χαιρετισμούς στους 76ers. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Τους ίδιους άμα τους δεις στον δρόμο και να τους δώσει έναν προσωπικά. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τον Μπάφη, όταν θα σου μιλάει για ώρα, επειδή αυτός, είπαμε, είναι σε αγιορείτικη ώρα. Έχουμε διαφορά φάσεις, ναι, εννοείται αυτό, το γνωρίζω. Ναι, στα μοναστήρια, 12η Εσπερίνη, κάθε μέρα, με το ημερολόγιο, είναι η ώρα... του δύο ήλιος. Ναι. Αλλά κοντά είμαστε στο 10ωρο, γιατί αυτός τώρα έξω το απόγευμα εννοούσε γύρω στις 11, πότε 12, τι ώρα ήταν δύο ήλιος. 7. Ο ήλιος τι ώρα, δύο εκεί πέρα, 6 ώρα, ναι ρε. Παντού ρε παιδί μου, ναι. Και κοντά, ναι. Μπράβο, το 12ωράκι του το κοιμήθηκε. Άσε το. Αλλά μετά το καλοκαίρι που έχουμε διαφορές, σε αυτήν την 12η Εσπερινή κλείνουν όλα και τούφα, την πέφτουνε. Οπότε, αφού δουλεύει όλο τον κόσμο, κουράζει το άλλο. Είδες, ζωάρα. Την άλλη φορά που είχες τη Χριστίνα, λες, πού σε ρε, δεν ήρθες εδώ και σε έχω κοπέλα, πια, Χριστίνα, τι ωραία που είναι, που έχεις και στο ταξί, δεν είχε μιλήσει καθόλου η κοπέλα. Δεν πειράζει, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι κάνει, από την αρχή θέτει τις βάσεις, αλλά σηκώθηκε και έφυγε εδώ. Και λίγο να κάνω, να στείλω ένα μεγάλο γεια στο προηγούμενο, στο φιλαράκι του Μπαουκτσί, που είναι και μπασκετικός. Ναι. Και μέγας αντιαριανός. Δεν ασχολήθηκε αυτός με άλλες ομάδες. Ναι, τα είπε μια χαρά για το ποδόσφαιρο, αλλά όσο για το μπάσκετ τώρα,
τον βάλω λίγο πάγο, γιατί ξεκινάνε οι καινούργοι, πώς το λένε, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες και σε ρόλο, πώς το λένε αυτό, του Φλέα Φόγκ, αυτός που γύρισε, ο κύριος Μπάνερ. Έκανε επαφές στο Λονδίνο και μετά θα φύγει σε όλο τον απόδημο ελληνισμό, ήρθε σε επαφή και με οργανωμένους εκεί και θα πάει με κουπόνια. Γεγονός τώρα αυτό. Αλήθεια, κουπόνια. Ναι. Α, μάλιστα, ωραία, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα κομμουνιστικά. Ναι, δώστε για να σώστε, γιατί τέλος. Μάλιστα, θα πειράζουν το ριζοσπάστηξο, τον πάουκ σπάστηξο. Έφυγε και ο Αθηναίο, του ζητάνε το Χάτσε. Με τέτοιο όνομα, sorry κιόλας, με τέτοιο όνομα, ας πούμε, μπορούσε να παίζει μέσα στον πάουκ ένας παίχτης που να λέγεται Αθηναίο. Σε παρακαλώ, εδώ η ομάδα έχει δώσει αγώνες εναντίον των καρεκλοκένταυρων. Μα τον πήρανε για να τον κόψουν από τον Άρη. Έτσι, πολεμάνε. Για να μας επαναφέρουν στην τάξη, ρε, εσείς τι κάνετε. Εμείς είμαστε Μακεδονομάχοι. Εμείς είμαστε με τίμια πρωταθλήματα. Έτσι. Θα πάρουμε φέτος το πλέον αλλοιωμένο. Τέσσερις ομάδες με δανεικούς, οι οποίοι δεν είναι στις αποστολές, οι παίχτες οι δανεικοί. Άντε να μην τα ξαναπούμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Χαιρετισμούς στο φιλαράκι τον Παοκτσί των Ολυμπιακών μπασκετικό. Έγινε. Φιλιά, χαιρετίζουμε. 2-31-0-2-87-3-8 και μιας και μιλούσαμε και για την άλλη άκρη του Ατλαντικού νωρίτερα τα ξημερώματα για τον μαγικό κόσμο του NBA. Η Οκλαχώμα City Thunder βάλανε φρένο στους Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ήταν για το Milwaukee με 118-112 στο ντέρμπι της αγωνίστηκης και καλά. Αντέρμπι είναι. Μινεζότα Τίμπεργουλφς, Γιούτα Τζαζ 111-125. Ντάλας Μαβερικς, Τορόντο Ράπτορς 120-123. Σαν Αντώνιο Σπέρς, Ουάζιγκτον Ουίζαρτς 132-119. Χιούστον Ρόκετς, Ορλάντο Μάτζικ 103-98. New York Knicks, Miami Heat 97-106 και αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου Los Angeles Lakers, Phoenix Suns 90-81. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν, αν πέσανε οι Milwaukee, είναι, παραμένουν στην πρώτη θέση. Παραμένουνε, ναι. Έχουν το καλύτερο ρεκόρ στην καλαθόσφαιρα την Αμερικάνικα, στην Αμερικάνικα. 48-35, όχι, τώρα, σε 48 αγώνες, 35 νίκες, 13 ήττες, απέναντι στους δεύτερους Golden State, 35-14, τα κάναμε μαντάρα προσπαθώντας να αναγνώσουμε τις βαθμολογίες του NBA για να παρέχουμε την πληρέστερη ενημέρωση σε ξυπνήσαντες και σε έτοιμους να κοιμηθούν. Το λόγο επειδή θα πάει να διαλυματιστεί για ολιγουλάκι. Να επιστρέψει δρυμύτερα και πιο έτοιμο από ποτέ να υποδεχθεί. Ποιος ξέρει τι θα υποδεχθεί. Και καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Επανακάμπτουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 βιαζόμουν γιατί έβλεπα ειδήσεις επί του πιεστηρίου και οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλά, δεν συμβαίνει και τίποτα το συγκλονιστικό, απλά χάσε λίγο το Sky. Αυτή είναι η αλήθεια. Δευτερούλα σήμερα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Επικοινωνεί στο 231-0287-38. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς το να. Όλα καλά. Περίφημα, εσύ. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε. Γιατί, τι έγινε, βουλιάξαν τα καράβια σου? Όχι ρε φίλε. Αλλά. Φίλε, εγώ δεν θα μιλήσω στον αέρα για την ομάδα μου. Δεν έδωσε τη χαρά σε αυτούς εδώ να... Ναι. Αυτά θα υποθούν όπως πρέπει και όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Έτσι, ακριβώς. Και επειδή πάμε εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, ποτέ. Έχω να κάνω μια πρόταση στη Super League. Να δώσουν το πρωτάθλημα το Φεβρουάριο με τις απόκριες αυτή την ομάδα. Ναι. Θα τους έρθει η γάντια σου με ομάδα καρναβάλι, οπαδί καρναβάλια. Μια χαρά θα είναι. Ναι. Κατάλαβες αυτό το ξεφτιλίκι που βλέπουμε? Γιατί ξεφτιλίκι? Είναι ξεφτιλίκι και όταν λέγω ξεφτιλίκι είναι ξεφτιλίκι. Ναι.
Εντάξει, γελάνε και ταμπέλες. Γιατί, εξήγησέ το, τεκμηρίωσέ το. Έτσι, έτσι γουστάρω, αυτό λέω. Αυτό τελείωσε, εντάξει, μάλιστα. Εν τέλει, δεν μιλά, για άλλες ομάδες δεν μιλάς. Φαντάζομαι μέσα σε άλλες ομάδες είναι και ο Άρης που δεν μιλάς. Ο Άρης είναι ομάδα που δεν είναι άλλες ομάδες. Ναι, για το χθεσινό όμως. Περιμένω. Δεν θα πω τίποτα, ρε φίλε. Να δεν σε δώσω εγώ τώρα τη χαρά. Εμένα ποια χαρά. Εγώ εδώ χαίρομαι. Α, εγώ. Τους άλλους, αυτούς ο σφιοκάπτης. Μάλιστα. Του σε ζήτησαν, σε ζήτησαν. Το πρωί, το πρωί. Έρχομαι, έρχομαι εδώ στο ραδιομέγαρο. Ανοίγω την πόρτα. Με υποδέχεται ο φίλος μου ο Γιάννης, ο σεκιουριτάς, και μου λέει: περιμένουμε να βγει ο Φευγάτος. Την πρώτη κουβέντα που είπε. Γιατί ξέρω εγώ να κρύβομαι. Όχι, ποτέ. Αυτό είπε. Περιμένουμε. Ήξερε ότι θα σε ακούσει. Ήθελε την τοποθέτησή σου για τα δρόμενα, για τα τεκτενόμενα. Θα δουν τι γίνεται εκεί πέρα και ας κάνουν τα κουμάδα τους. Γιατί θα έχουμε άλλα κουμάδα. Τη βλέπω τη δουλειά. Ναι, έρχεται λες, ε. Αυτό είχα να πω. Μάλιστα. Τη απόκριση εκεί με. Έτσι κι αλλιώς αυτοί όλο τον χρόνο μάσκες χωράνε. Οπότε. Το ίδιο πράγμα είναι. Μάλιστα. Αυτά, πάπη μου. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Καθοριστική και κέρια η τοποθέτηση του φίλου μας του Φευγάτου πέρι των όσο συνέβησαν στην χθεσινή αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εκεί όπου ασφαλώς και προκάλεσε αίσθηση αρνητική η ήττα της ομάδας του Άρεως από τον Λεβαδιακό χθες το μεσημέρι με 1-0. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μπανκ. Νάτος. Μπανκ. Λοιπόν, να πω ότι ο Άρης έχει κάνει μια πολύ καλή κίνηση μαζί με συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δίνει παίχτες, τους αφήνει και καλά ελεύθερους. Έτσι έχει αποκτήσει Κωνσταντινίδη και Σαββίδη. Αν θέλει μπορεί να αποκτήσει και τον Κίτσιου πριν το στείλουμε στην Τουρκία, τώρα που τραυματίστηκε ο Κωνσταντινίδης, να βοηθήσουμε, να έχουμε, αλλά δεν θα παίζουν με εμάς κανονικά. μια μικρή εξαίρεση μπορεί να γίνει με τον τέτοιον, με τον Σαββίδη, έτσι, επειδή έκανε και ένα κύκλο, να βοηθήσουμε κι εμείς την ομάδα του Άρεως. Για το μπάσκετ, για το φίλο που είπε, πιο μπροστά, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα ούτε με κουπόνια ούτε με τίποτα. Αλλού υπάρχει και είπαμε το Φεβρουάριο σκάει η βόμβα. Έλεγε πιο νωρίς θα σκάσει η βόμβα φέτος. Έλεγε για το Δεκέμβριο. Το Φεβρουάριο έχω πει. Για το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο έχω πει. Μάλιστα. Ναι. Γιατί το περίμενα και βαθμολογικά. Βαθμολογικά βλέπω ότι νικάμε εμείς τους πάντες και ίσως το σώσουμε τον Άρη. Ναι. Για το Φευγάτο να του πω ότι Φεβρουάριο μπορεί να μας το δώσουν. Βαθμολογικά να το πάρουμε και εκεί να είναι τόσοι. Η διαφορά βαθμών με νίκη μέσα στο ΆΚΑ και εδώ τον Γαύρο πιστεύω και βαθμολογικά θα το καθαρίσει. Δεν χρειάζεται. Μία νίκη επί του Ολυμπιακού να κάνει ο ΠΑΟ και ας χάσει από την ΆΕΚ έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Δεν θα χάσω από κανένα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και το κακό είναι ότι παίζουμε νωρίς με τον Άρη και δεν θα κάνουμε τη φία στα... στην Τούμπα. Θα μπορούσαμε αυτό το ματ να το αναβάλουμε, να το βάλουμε λίγο αργότερα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια χαρά. Φιλιά, τσάω τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα Μπάμπη, Παύλος, καλή βδομάδα. Καλώς το να, καλώς το να, καλή βδομάδα. Ρε Πασκάλη, double score σε έχω. Double score. Δηλαδή, εντάξει, και αν είναι κάποιος να το πάρει μέσα στο Φεβρουάριο το πρωτάθλημα, εσείς που έχετε φέρει τόσους Λατίνους που ξέρουν και από καρναβάλια στο Ρίο, στην Τζανέιρο, εκεί πέρα έχουν πάει όλοι, ξέρω. Βάτε τους φτερά και βγάλτε τους. Τρελαθούμε τώρα. Τον αγαπάω τον Πασκάλ. Όλοι μας. Πάρα πολύ. Εννοείται. Πάρα πολύ. Χρόνια και από προηγούμενα ραδιόφωνα και από αυτά. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να γνωριστούμε. Φυσικά αυτός δεν θα θέλει να γνωριστούμε. Α, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μια χαρά θα θέλει. Αλλά τον λατρεύω. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που κάνει την καζούρα του. Πολύ ωραία καζούρα. Εννοείται. Και... εννοείται. Δεν το συζητάμε. Είναι απόλυτο στέλεχος εκπομπής. Όταν δέχεται καζούρα, το καταπίνει εκεί να μην χαλάσει σχέσεις κλπ. Είναι τρομερός. Αλλά Πασκάλη, double score. Ποιος θα έβγαινε μετά από αυτή την ήττα του Άρη να τοποθετηθεί, όπως και να έχει. Ποτέ, μα ποτέ δεν κρίθηκε ο Πασκάλη. Ναι, εννοείται.
Ποτέ. Μάλιστα. Τι είχε χθες, αθλητική Κυριακή είχε ανάλυση μπαλακίου, πώς την είδες? Ωπορε, αθλητική Κυριακή, έδειχνε ρετρό αγώνες, Πανιόνιος, Λάρισα, Έλβε, το 92, κάτι Βουτυρίτσας, κάτι Βαλαόρες, κάτι αυτά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, το χιλάκι δεν σπάει. Αυτοί ή πηγαίνουν Κυριακή απόγευμα σε οδοντίατρο και τους κάνει απονεύρωση με τοπική αναισθησία και δεν μπορούν να σπάσουν το χείλη τους. Ή δεν ξέρω, ρε φίλε, στο συμβόλαιό τους γράφεται έτσι και γελάσεις, έφυγες. Έτσι και χαμογελάσεις, δηλαδή στο συμβόλαιο με την ΕΕ, έφυγες, απολύθηκες. Δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι η αθλητική Κυριακή είναι η εκπομπή που λατρεύεται να μισείται περισσότερο. Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Εντάξει, είναι και αργά πλέον. Δεν κάθομαι να δω τα αθλητικά. Βασικά βαριέμαι να κάτσω να δω αθλητικά. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, που έχει συζητήσεις και τέτοια. Μπαμπή, και από αυτή την πίτα των εκπομπών που αγαπιούνται για να μισηθούν, ήρθαν και οι άλλοι από την άλλη μεριά στο Open Beyond να πάρουν μερίδιο, ρε φίλε. Από την ίδια πίτα, από την πίτα του μας αγαπάνε για να μας μισούν, ήρθαν και οι άλλοι. Άιντε, χθες πάλι οργίασαν. Πάλι. Αυτό λέω, δεν τις έχω παρακολουθήσει, γιατί βαριέμαι τις αναλύσεις. Ένα θα σου πω έτσι για να πάρεις το κλίμα. Για να μην δεις ποτέ, να μην χάσεις τις ώρες. Ναι, θα ακούω εσένα, θα μας δίνεις ανταποκριτής εκπομπών τηλεοπτικών. Ένα θα σου πω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι απλά τυχερός. Αχα, μάλιστα. Όλοι οι άλλοι παίζουν μπάλα, ο ΠΑΟΚ είναι απλά τυχερός. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει την καλύτερη μπάλα, είναι πρώτη στα γκολ, 30 γκολ είχε η ΑΕΚ. Αλλά χθες ο ΠΑΟΚ έκανε 34, αλλά δεν το λέμε. Τι λέει τον ομάδο μου, βάλαν γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει την κορυφαία, λέει, μέσω αμυντική γραμμή. Γραμμή, ναι. Όλοι είναι τέλειοι, καλύτεροι, παίζουν μπάλα, αποδίδουν. Ο ΠΑΟΚ είναι απλά τυχερός. Να παίξει ένα τζόκερ, ένα λότο τότε. Να του κάνεις. Είναι τύχη, ρε παιδί. Είναι τυχαίνει, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός. Αυτό δεν χρειάζεται να δεις ούτε την αθλητική Κυριακή να δεις. Ούτε την άλλη εκπομπή, γιατί ακριβώς έχουν την ίδια φιλοσοφία. Ο ΠΑΟΚ είναι απλά τυχερός. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Παμπή. Καλώς την Κατερίνα μας. Άντε να βάλεις λίγο τάξη, γιατί έρχεσαι εδώ να μας μιλάνε για τα ποδόσφαιρά τους πάλι. Αυτή. Ναι, με θυμήσανε, επειδή εγώ παίρνω πρώτη-πρώτη. Ναι, ναι. Ρωτήθηκαν όλοι γιατί δεν κάλεσα. Έτσι, βέβαια, εννοείται. Τοποθετήθηκε. Εντάξει, δεν είμαι και. Δεδομένη! Αν δεν μου βγαίνει λέξη. Έτσι. Φρίξε το μου λίγο. Ορίστε. Δεν είμαι και. Δεν θέλω να γίνω και κριτική στους άλλους. Ναι. Να πεθάνω να με ακούνε. Αλλά δεν είμαι και ταμπέλα και του αφημού. Το θέλω που παίρνω. Όποτε θέλω. Ναι, βέβαια, δεν με κάνετε. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Εγώ παίρνω γιατί μιλάω έναν άνθρωπο που ξέρει, λέει. Ποιο είναι αυτό? Εσύ. Α, καλά, ναι. Ξέρεις, ναι, λέει, που είναι νεαρός άνθρωπος, ναι, είναι νέος, δεν είναι μεγάλος. Το νεαρός θα το κρατήσω, μ' αρέσει. Νεαρός, τι ωραία λέξη, νεαρέ. Αλλά θα πω και το προηγούμενο που σου ξέρει τι λέει. Και να μην νομίζεις ότι αυτό που κάνεις είναι να σου πέσεις, δηλαδή χαμηλά, μερικούς που τους ανέχεσαι. Δεν μιλάω για κάποιους εκτιμένα, αλλά θα προσβάλει κάποιος, εννοώ. Μάλιστα. Θα προσβάλει κάποιος. Βέβαια. Αυτό βάμπι είναι νοτερότητα στο ραδιόφωνο. Βέβαια. Γιατί πολλοί στο ραδιόφωνο. Μόλις τους προσβάλλει κάποιος, μόλις τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Παλιά τα ραδιόφωνα ήταν μπάχαλο, τώρα διορθώθηκαν. Τώρα διορθώθηκαν τα ραδιόφωνα. Παλιά ήταν μπάχαλο, μάλιστα. Ακλείστηκε και τους ξεκάλλου σου λένε, σου σαν το ξαβάξεις. Δεν ξέρω, τους κλείνουν, αλλά εσύ δεν το κάνεις αυτό. Τι να κλείσουμε εδώ, κλείνουν. Για κλείσουμε είμαστε εμείς. Ούτε τα υπόλοιπα διασωθμό, ούτε τα υπόλοιπα διασωθμό. Μάλιστα. Τι άλλα νέες. Καλά μωρέ, δεν βαριέσαι. Εδώ. Στον αγώνα που λένε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα τελευταία γίνεται λόγος για το σχίσμα των εκκλησιών. Ναι, πολύς λόγος. Γι' αυτό είναι. Αλήθεια, γίνεται. Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Για το σχίσμα. Για το σχίσμα, αν θα ενωθούν οι εκκλησίες, οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, κέρια, αν θα ενωθούν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τώρα τελευταία υπάρχει μεγάλη λήξη για αυτό το πράγμα. Λες να υπάρξει ένωση. Κάποτε λέγανε, το ευρωπαϊκό θρήσκευμα θα λέγεται Ορθόδοξος Καθολικισμός.
Λες να ενωθούν αυτά, ας κάνουμε μια μεικτή βρε παιδί μου εδώ, να τελειώνουμε. Πολλοί λαοί στην Ευρώπη να ενωθούν. Να ενωθούν. Γιατί να χωριζόμαστε τώρα σαν να τις... Και θα λέγεται φόβος του καθολικισμού. Μάλιστα, ψυχώνευση παλιά, ναι. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, αν θέλει να ακούσει και ο κόσμος κάτι. Είχε ενωθεί ο Ολυμπιακός Βόλου με την Κασάνδρα, είχε γίνει Ask Κασάνδρα τα παλιά τα χρόνια. Έχουν πολλές συνενώσεις στο ποδόσφαιρο. Η Βέρεια εδώ με πια ενώθηκε φέτος με την Ελπίδα Σκουτάριο, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει γενικότερα, μάλιστα. Να θυμόμαστε και ότι παίρνουμε στο αθλητικό ραδιόφωνο. Βέβαια, εννοείται αυτό. Παρά απ' όλα πρέπει να το έχουμε μέσα μας, ας πούμε, βαθιά, να το θυμόμαστε. Ότι είμαστε... Εγώ, συγγνώμη, να με ζητήσεις να πάω να δω έναν αγώνα. Ναι. Μπορώ. Mm. Αλλά να πάω κάτω στην τηλεόραση να δω τον αγώνα δεν μπορώ. Τι να δεις, μωρέ, μπάλα είναι αυτή. Αλήτες μας καταντήσανε, και μάλιστα. Εγώ να πάω, αυτή για να περάσει. Ωραία, αριστο γήπεδο. Τέλο, κάνει. Άμα πει τηλεόραση κάτω, δεν στην αγώνα. Έχει έναν αέρα στο γήπεδο, ώρες. Σε παίρνουν κάτι μυρωδιές, μια χαρά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Όσο πας ανεβάζεις το δίκτυο 20 ευρώ πλέον. Εγώ θα σε παίρνω σε κάθε ένα το οποίο ανεβάζει το ποσοστό. Ναι. Τώρα είμαστε στα 20 ευρώ. Σαν το χρηματιστήριο είμαστε. Για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι λένε στο ραδιόφωνο. Ναι. Έτσι. Αξίζει 20 ευρώ τώρα τουλάχιστον. Έτσι, έτσι. Θα βαράς και με το σφυράκι, θα κατοχυρώνεις. Πάμε, ανέβει και το επίπεδο. Λοιπόν, παίρνω στο επόμενο ανέβασμα. Δεν γίνεται, σε χαιρετούμε, φίλια. Γιατί υπάρχει και καταγραφή, κυρίες και κύριοι, εδώ ποσόστοση των όσων υπόνονται καθημερινά στο λόγο. Επειδή στην πιο σουρεαλιστική εκπομπή των FM γίναμε ξανά. Καλημέρα σας. Μπανκ. Για το σχίσμα πήρα να μιλήσω. Βεβαίως, γιατί τον τελευταίο καιρό το πούσε κάτι που μας απασχολεί όλους. Δεν ξέρω αυτό που γίνεται. Έχει μπει κάποιος 667 στους κόλπους του Θεού και θέλει να τον ανατρέψει όλα. Περιμένω από το Λευτέρη. Καταρχήν περιμένω να περάσουν. Ναι. Είναι, το θέλω στον τελικό. Έχω συνηθίσει να μου κάνει την απονομή ο Λευτέρης κάθε φορά στον τελικό. Ναι. Τώρα να έρθει άλλη ομάδα, δηλαδή να μου έρθει στον τελικό ο Ατρόμητος. Να μην παίξει με μείον 3-4 παίκτες. Ναι. Τι να κάνω, δηλαδή θα πω στον τελικό να παίξει και ο Κουλούρης και ο Άρντα και ο Χατζησαΐας και ο Τσαούσης να παίξουν όλοι εναντίον μου. Δεν ίσως γι' αυτό λέει να διαλυθεί το σύμπαν, ας πούμε, να εκτροχιαστούμε από την πορεία ως... Συνδρομητικό ραδιόφωνο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γιατί όχι, θα το κάνουμε εμείς. Εκτός από το κρατικό. Ναι, σωστό και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, μπανκ. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημερίζω και τον Άγιο Σακισλόγλου, που προφανώς επιστρέφει από την εργασία της Κυριακής. Μας γράφει, αφού λέει ο Πάπας είπε στον Πατριάρχη πως μας κάνουν έτσι και μας διαιρούνε, για το τεράστιο θέμα του σχίσματος που έθεσε εδώ πολύ εύσχημα η φίλη μας η Κατερίνα. Να ξεφύγουμε και από το ποδοσφαιρικά, άλλα είναι το σοβαρότερα. Αλλά να ενωθούμε γενικότερα, ίσως, ας πούμε, μίλησε για μια οικουμενικότητα που πρέπει να έχουμε μέσα ως ανθρώποι και ως ψυχούλες. Γιατί βλέπουμε αυτά τα ποδόσφαιρα και όλα, να μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Για το τελικό με τον ΠΑΟΚ παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα, λέει να του κάνεις την απονομή, Λευτέρη μου. Γιατί να μην του ξανακάνω απονομή, δεν με χαλάει. Δεν σε χαλάει. Αλλά θέλω να διαλέξω το μέρος. Πού? Θα παίξουμε σε άλλο γήπεδο εκτός Ελλάδας, ναι. Όπως έρχεται η River Plate με την Boca Juniors στη Μαδρίτη. Ωραίο αυτό, ναι. Ναι, ναι, εμείς θα πάμε, ας πούμε, εγώ το σκέφτομαι για Σάο Πάολο, στην Νάπολη. Ωραίο. Ακούν και τα παιδιά από την Νάπολη εκεί, τα αδελφοποιημένα σωματεία. Θύρα 4, ναι, θύρα 4 και αυτά εκεί, Νάπολη, Νεάπολη, Μαραντόνα και όλα. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Έχει παίξει και ξέρει, σωσικό. Έχει παίξει και ξέρει, ναι. Και θα πάμε εμείς από Πάτρα, ναι, με τα πλοία, ναι. Θα φύγουν από Πατράσο που το λένε οι Ιταλοί, ναι. Και αυτοί μπορούν να φύγουν από Ιγουμενίτσα, Εγνατία Οδό, ναι. Τα πλοία θα καταφέρουν. Έχεις... Ραντεβού στην Νάπολη. Έχεις εκπονήσει ήδη το σχέδιο, τα μέτρα τάξης, έτοιμα είναι, πεζογέφυρα. Βέβαια, ναι, και με τους καραμπινιέρι, ναι, ναι, και με τους καραμπινιέρι τα έχουμε καλά. Νομίζω θα περάσουμε καλά στην Νάπολη. Πεζογέφυρα έχει και το Σάο Πάολο.
Δεν ξέρω για παίζω γέφυρα, αλλά έχει θάλασσα. Έχει ωραία μαρτίνι, σαμπούκες. Έτσι μ' αρέσει. Ναπολιτάνες, πίτσες. Τέλεια, τέλεια. Θα περάσουμε καλά νομίζω στην Νάπολη. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια σας. Τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στις σελιδούλες τις facebookικές και εκεί συνομιλούμε. Καλημέρα σας. Και τα πλοία να συναντηθούν μεσοπέλαγα, ναι. Και έχουμε ένα πράγμα σαν τον Οβελίξ που συναντάει τους πειρατές. Τους πειρατές, ναι. Και οι πειρατές το βουλιάζουν μόνοι τους. Λέει να τελειώνουμε. Και βουλιάξτε το γιατί βαρεθήκαμε να μας βουλιάζουν όλο οι ίδιοι. Έτσι, καλύτερα να το βουλιάζεις μόνο στο καράβι αφού μπορείς. Και για το φιλαράκι τον Μπανκ, να πω στην απονομή, δεν τα είπε όλα. Θα λείπουν οι τέσσερις, δηλαδή... Όφη, Ατρόμητος, Γιάννενα και Λαμία. Να επαναλάβω που όταν έπαιζε Λαμία ΠΑΟΚ έλειπε από την αποστολή ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Εκτός που δεν ανέφερε και τους τέσσερις, να αναφέρομαι και τα άλλα δύο υποκαταστήματα, την Ξάφη και τον Πανιόνιο. Δηλαδή ούτε καν το 50% του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Γιατί... τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τι με τα τέτοια. Εντάξει, μ' αρχίσατε πάλι τα πω. Όχι, από μόνο σου, χτύπα το σφυράκι. Πάρε ένα σφυράκι. Μπανκ θα πω κι εγώ, τι να σου πω. Big Bang εδώ. Εδώ που έχω και επεξεργάζομαι ακόμα. Πάρε ένα σφυράκι και χτύπα. Από τα 20 πάμε 30. Έλα, ο επόμενος. Φιλιά, τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπανκ. Αγόρι μου, παιχταρά μου, που είσαι. Τι κάνουμε, καλημέρα τη ταξιδιού του Πασκάλι, καλημέρα. Ναι. Αφού τον ακούει συνέχεια, δεν τον φέρνεις εδώ να κάνει κομπή. Δεν έρχεται. Τώρα, άμα έχει τα... αν είναι, ας πούμε, ταξί, δεν ξέρω τώρα τι... Ο Πασχαλής, όχι, είναι οδηγός. Είναι οδηγός, μεταφορέας, αυτά, τέτοια. Ωραία, δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, περάσει με το φορτηγό εκεί πέρα, κάτσε 10 λεπτά και μετά θέλει να κάνει κομπή και να φύγει. Να έρθει, να έρθει. Δεν έρχεται, γιατί άμα έρθει θα πρέπει να με φέρει να φάω. Ωραία, μπορεί να φέρω, σε φέρω κι εγώ. Μπορεί να πάω και στο Δέκυμα. Γιατί όποιος έρχεται εδώ πέρα. Σταυρόπολη. Όποιος έρχεται εδώ πέρα. Τι σταυρογέστε, τι. Στεναχωριέ. Έξι άτομα. Μέχρι προχθές ήρθε και ταξί από κάτω, δεν ήρθε. Ναι. Όχι, ήρθε ο φίλος μας ο Βαγγέλης και μας πήρε. Είδες. Και καλημερίζουν και όλους τους φίλους τους ταξιτζίδες. Βεβαίως και όλους τους οδηγούς. Όχι μόνο τους ταξιτζίδες και όλους τους οδηγούς. Όλους. Λοιπόν, όσοι μας πάνε το... κούτρα εκεί που θέλουμε. Θέλω να πω κάτι για τον φίλο που βγήκε το πρωί. Βεβαίως. Εγώ άκουγες. Άκουγα. Άρα, τσακαλέ. Ναι. Τι θέλω να πω, ότι εάν είναι, έκανα πίσω με την έννοια η φιλινάδα μου που βγήκε το τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Ναι. Θα σε κάνω γνωριμία, λέει μια Αθηναία. Σωστά τα είπα εγώ ότι δεν απορρίφθηκε. Ξέρω, να δεν γίνεται εγώ τώρα να κάνω, περιμένω τώρα, γιατί είναι λίγο περίπτωση, με καλή περίπτωση. Έτσι. Πώς λέμε, συζητάει, ετοιμάζεται για το μεγάλο μπαμ ο Φωτιάδης. Σε περίπτωση που δεν γίνει. Δηλαδή θα πάω. Εξετάζει άμα και άλλες γίνει, περιπτώσεις. Άμα γίνει με την Αθηναία, δηλαδή ας πούμε με το κορίτσι μας αυτή, τη Μαρία τη λένε Αθηναία. Μπράβο, έλα Μαρία μας. Άμα γίνει, εγώ. Πρέπει να, δώσω, να πάω στην εκπομπή στην Ανίτα και να τη δώσω, γιατί τα έχω εδώ από πέρσι τα δύο δώρα. Ναι, και το κύπελο που πρέπει να τα δώσω αυτά εδώ πέρα, έτσι, για το καλό. Γιατί η Ανίτα με τρεις λέξεις, δηλαδή... Έχει βοηθήσει κόσμο, έχει παντρέψει και έχει ακούσει το πρόβλημά σου. Έτσι ακριβώς. Κάτι σαν και εμένα. Κάτι σαν και εμένα είναι και η Ανίτα. Μπράβο, και εγώ ακούω το πρόβλημα του κόσμου, έχω παντρέψει κόσμο. Τι άλλο μου μένει. Τι άλλο. Μπορώ να κάνω. Κοίταξε, θυμάστε τον Κατέλη που είχε η Ανίτα. Ναι. Να τον πάρω τον Παπούλια και να τον κάνω, να τον πάω και στην εκπομπή. Όχι, τραγούδια. Δεν θα τον πάμε στην εκπομπή. Ο Παπούλια είναι αποκλειστικό. Έχει αποκλειστικό συμβόλαιο με το λόγο επειδή. Έχει συμβόλαιο. Ναι, συμβόλαιο. Τάξη, Τάξη, επειδή εγώ μου ήρθε τώρα λέω, και ξέρεις, είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Κατέλη. Μια χαρά ήταν και ο Νίκος, μια χαρά ήταν. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Είλε Λευτέρη, αν είναι να πας ολόκληρο τελικό, να μπεις σε πλοία, να περάσεις απέναντι, να πιείτε σαμπούκι και λοιπά, και να καταλήξετε στις πίτες. Καθίστε και εδώ που είναι, δείτε τον ΠΑΟΚ στο τελικό και να πληρώσετε μόνο τις πίτες. Να μην γλιτώσετε και τα ταξίδια και τα λεφτά και τα λεωφορεία και τα τέτοια, ρε φίλε. Για ποιο λόγο δεν να μπείτε σε τόσα έξοδα και να πάτε στην Νάπολη να φάτε πίτσα. Γιατί είναι ωραία, πίτσα Ναπολιτάνα, μακαρονάδα. Εντάξει, και τι κάτω έχει ωραίες πιτσαρίες. Φιλαδέλφες, τα τέτοια έχει ένα σωρό πιτσαρίες. Α κάτσουν εκεί πέρα και α δούμε τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Φιλαδέλφια, το καλύτερο φαΐ στην Αθήνα.
Το λέω. Με θέμα λογικό είναι. Αν και έχω την απάντηση για την Κατερίνα, ξεφεύγεται πολύ του θέματος. Ναι. Και θέλω να σας επαναφέρω πάλι στην τάξη για το σχίσμα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει η Ιερά Σύνοδος, η Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος να αποδεχτεί το Φιλιόκβε και η Καθολική Σύνοδος να αποποιηθεί το Πάντρε Νόστρουμ. Μάλιστα. Τι είναι το Φιλιόκβε και τι είναι το Πάντρε Νόστρουμ, βέβαια τώρα. Αυτό είναι, ρε, φίλε. Για, δεν είναι τώρα για σένα, ρε, εσύ. Δεν είναι για σένα. Όντως, για την Κατερίνα. Ναι, μπορούμε να το πούμε σε ένα λεπτό τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Όχι, δεν όχι είναι, έτσι. Θέλει πέντε συνόδους το κάνα για το άλλο. Αν είσαι ένα λεπτό, κάτσε ρε φίλοι, είμαστε. Είπαμε ότι η εκπομπή είναι... έχει τα πάντα, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή. Σωστό. Θα το αναλύσουμε, να το αφήσουμε για τους ειδικοί. Ναι, ναι, ειδική τώρα μέχρι τις 8 έχουμε, ρε παιδί μου, για το Φιλιόκβε και για το Πάντρε Νόστρουμ. Κύριε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Γιατί εγώ γουστάρω να σε παίξω στο τελικό, να σε πάω στα πέναλτι και να το πάρεις εσύ όπως σου το πήρε η Μπάγερ στο Μόναχο. Γι' αυτό γουστάρω, καταλαβες. Ναι. Άντε, έτσι, μπράβο, έτσι. Τι έγινε με το σύμπαν, μας είπες. Βρήκαμε άκρη με το σύμπαν, με τον επεκτατισμό. Το σύμπαν και ο επεκτατισμός του θα σταματήσει. Έτσι. Και θα ηρεμήσουμε όλοι και τα παόκια στο Λευκό Πύργο και εμείς και η Ταριανά και τα γαβράκια. Θα γίνει σήμα. Αν σταματήσει τον επεκτατισμό του, το σύμπαν θα ηρεμήσει η ψυχούλα όλων των ανθρώπων. Θα σβήσει ο ήλιος να τελειώνει. Μόνο πράσινος θα μείνει, μόνο πράσινος. Όχι, να σβήσει εντελώς, όλα μαύρα. Όλα μαύρα. Μαύρα, μάλιστα. Είναι όλα μαύρα. Θα φωνάξουμε τα εδώ ο φίλος μας ο Πάβη, θα το τραγουδήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φόρτωσε ο Λευτέρης, ναι. Λίγες φορές. Ναι, ρίδι μην, όχι. Μια που αντεφέρφει και χριστιανικό ζήτημα από τον Μπάγκ να όχι, πούμε. Πήγε να φορτώσει, αλλά μετά σου λέει... Ψιλοφορτωμένος. Όλοι θα είναι καλά. Κάνει άλλες φορές, αφού δεν σε είπε κύριο Μπάμπη, η πρώτη φορά... Ναι, ναι, εντάξει, έλος πάντων, τι να κάνουμε. Λέει κύριο Μπάμπη. Και μια που μπήκε το φίλο τον Μπάγκ να πούμε και θέμα χριστιανικό, ναι. Φιλιόγκβε, πώς το λένε, ναι. Που έγινε το σχίσμα, είναι που δεν παραδέχονται οι καθολικοί... Την ανωτερότητα του Πάπα. Αυτό είναι... Όχι, όχι, όχι. Την εκπόρευση, πως το λένε, του το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Του εκ το πατρός εκπορευόμενο. Έτσι. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Τα ξέρω εγώ, αλλά ήθελα να δω, να τα γνωρίζουν και ακροατέ. Ναι, αφού τι είπαμε, θεολογική δεσπόδεση. Βέβαια. τη ζωή του πεζοδρομίου να πούμε. Γιατί να σου πω κάτι, η θεολογική μαθαίνεται στα πεζοδρόμια και όχι στα πανεπιστήμια να έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πώς κατεβαίνουμε τα πεζοδρόμια, γιατί είσαι ο μόνος που στραμπούληξε σε πανεπιστήμια. Καλά, ναι, πηγαίνοντας στα μπάρτε, να σου πω, εντάξει. Εγώ δεν είπες πώς θα είχες πει. Ναι, όχι, χαλαρά ήμουν, αλλά εγώ και ο Φουτσίνη που είχε τραυματιστεί όταν μόλις είχε έρθει στον ΠΑΟΚ και έπεσε από το κρεβάτι του και σπάσε το χέρι του. Ναι, εμείς οι δύο, ας πούμε, εντάξει. Έγινε, γι' αυτό είναι και η αγαπημένη μου παιχτούρα, το αγαπημένο μου που λένε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Το σφυράκι, ντάγκ, πάμε στον επόμενο. Δεν είδαμε και τι έκανε ο Φουτσίνη. Ο Φουτσίνη που είναι σε μια ομάδα της Β' Εθνικής, το βλέπαμε προχθές, προπονητής στην Κρήτη, νομίζω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπανκ. Νάτος. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι στο νομό Σερό. Ναι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Του Ζαγόρα, το χωριό. Δεν ξέρω αν εννοώ. Ναι. Δεν ασχολούμαι με άλλες εκπομπές. Δεν ασχολούμαι με άλλα χωριά. Ναι. Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τη Λίμνη Βυσσονίδα. Να βγουν εκεί οι οικονομολόγοι να τα πούνε για τις ανταλλαγές. Για το φίλο το Φωτιάδη πήρα. Ναι, είδες που στα εξήγησα ωραία. Φωτιάδη, σε πετάω στη θάλασσα. Σε Αθηναία δεν σε δίνω. Έτσι. Και το κύπελο, και ναι. Το κύπελο, μην τη το δώσεις. Κράτα το να το δώσεις στον Άρη. Έγινε. Μπαγκ, φιλιά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αντώνη που απαντά στα πρωταρχικά μας ερωτήματα του πρώτου μισάωρου. Μιλούσαμε για το Παλάδιο, τον Παλάδο και την Αθηνά την Παλάδα. Ε. Εξού, λέει μήπως από εκεί προέρχεται η λέξη που ψάχναμε. Καλημερίζουμε και τον Πάτρικ που μας λέει απαντάει και αυτό στο Αθηνά Παλάδα. Σας ξέχασα λίγο παιδιά εκεί στα ίντερνετια. Ό,τι ερώτημα υπάρχει δεν πέφτει κάτω. Καλημέρα και στην γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Εδώ μηδέν. Καλημέρα. Παμπή. Καλημέρα. Μ' ακούς? Ακούω. Λοιπόν, πριν κλείσει τώρα, επειδή ξεκινάει δεύτερη ώρα. Ναι. Μην
πριν κάνει κοιλιά, ίσως τα 112,5 ευρώ πουλα. δώσ' το, για μια ώρα είμαστε, τελείωσε. Βάζω τραγουδάκια, να τελειώνουμε. Έτσι. Δεν έχει νόημα. Φιλιά, φιλιά, τι να πούμε, αποτελέσματα. Έχει σημασία τι έγινε στη Super League. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλά που θα πάρει ο Πάτρο πρωτάθλημα και θα σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε σε Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Έτσι. Να είναι καλά. Όχι ότι εκεί πάνω δεν θα γιορτάζουν, να το ξέρεις. Πού, στο Άγιο Πνεύμα. Στην Λωλή εκεί πάνω. Καλά, παντού. Θα βγουν να πούμε εδώ πρωτοχρονιές βγαίνουν με τις σημαίες του. Αλλά αυτό που είναι. Θα πάνε το θέμα, εκεί είναι. Μπορεί να φτιάξουν, αν φερθούν εύκολα τα πρακτορία τουρισμού, μπορεί να φτιάξουν πακέτο απομόνωσης για τους πανηγυρισμούς, ας πούμε, των αντιπάλων φίλων του Δικεφάλου στο Βορρά. Εδώ πέρυσι σου είπα, άλλαξα και τη βάφτιση να πούμε, γιατί νόμιζα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και θα βγει εδώ στον Άγιο Θεράποντα και λέω κάτσε, Βιβί, τι κλείνεις ημερομηνίες. Αρχίζει να ψήνουμε καμιά εβδομάδα εδώ πέρα. Το κακό είναι ότι απλά δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις αν οι ημερομηνίες θα είναι οι ίδιες, δεν ξέρεις τι θα μας συμβεί. Θα κάνουν φιέστα, θα το πάρουν πιο νωρίς, είναι το μόνο σίγουρο. Καλά, ναι, πέρα από τη φιέστα, κάτσε γιατί λέμε για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα στα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα το κρατούμενο. Ναι, όχι, και δύο το κρατούμενο. Έχουμε βγάλει έξω τον παράγοντα κύπελο. Ναι, αυτό και στο κύπελο μπορεί να γίνουν πολλά, ας πούμε, που να επηρεάσουν την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Εκεί είμαι καμένος, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν μιλάω για αγωνιστικά. Μιλάω πώς μπορεί, ας πούμε, να διακοπεί ένα πρωτάθλημα, να μεταφερθούν οι αγωνιστικές, όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο. Μπορεί να είναι κοίταξε, αν είναι τα περσινά τα ίδια τώρα, θα είναι αηδία δηλαδή. Εντάξει, είναι που είναι, μην το ισοπεδώνετε τελείως. Εντάξει, κάνουμε χαβαλά, θα το πούμε σοβαρά τώρα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Θα είναι οι άνθρωποι καρναβάλια μεγάλα. Μάλιστα. Επίσης, ευχαριστούμε. Φιλιά, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή όπως μας είπε και ο φίλος μας ο ακροατής, πουλα λέει τώρα που είσαι στο limit up, τι άλλο να υποθεί αυτό το λόγο, επειδή και είναι μόλις Δευτέρα. Καλύτερος τρόπος για να ξυπνάμε και να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας δεν υπάρχει. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, το πρωινό της Δευτερούλας, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά την εβδομάδα και θα την συνεχίσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη μου, 50 και ανέβασε. 50, ανεβάζουμε. Άκου, έχω σφυρί και το τέτοιο, το έχω εδώ μπροστά μου. Ρίχτω. Χτυπάω σαν το Bing Bang. Χτύπα. Τα ακούσα, ακουδούνα. Α, μπράβο, ξαναχτυπάω πάλι. Ξαναχτύπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Πού είναι. Ξανά πάλι, ανέβασε, μην κάνεις το 60, 70, 80, δώσε, κουδούνα θέλω, κουδούνα πού είναι. Δεν την έχουμε την κουδούνα, θα την βάλουμε, την έχω δώσει τώρα, αλλά έχουμε τώρα το σφυρί. Το σφυρί. Πάμε και ανεβάζουμε την τέτοια, το χρηματιστήριο. Πάμε τις ακροματικότητες, χτύπα μια, μπράβο Φωτιάδη μου, φίλια. Καλημέρα και καλημέρα τον υπουργό μου να βγει να μιλήσουμε. Να βγει να πει το τοποθετηθεί, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη φορά που ξαναπαίρνουν τη λέξη. Βέβαια, είναι εκπομπή δευτερολογιών το λόγο, επειδή πάνω απ' όλα. Γιατί πρέπει να απαντήσω ναι. σε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, κάποιοι βλέπω συγκεκριμένοι που βγαίνουν. Ναι. Το στόμα έχει στραβώσει πάρα πολύ. Έχει στραβώσει, λες. Μέχρι το αυτή έφτασε. Γιατί. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Ο Άρης, να πω, ο Άρης δεν έχει ανάγκη από πρωταθλήματα τέτοια. Ούτε από κύπελα. Με goal of sight. Έτσι. Ναι. Πέρσι κάποιοι χαρακτήρισαν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ χάρτινο. Ναι. Και κλαίγαν και οδύρονταν. Σαν την Κατερίνα Χέλμη κλαίγαν. Ξέρεις την Κατερίνα Χέλμη. Πώς δεν την ξέρω. Μπράβο. Αυτή που την παράτησε ο Νταβαντή στα κόκκινα φανάρια. Ναι. Έτσι κλαίγαν μερικοί οπαδοί της Μικράς Ασίας. Δηλαδή φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει χάρτινο πρωτάθλημα, λες, δηλαδή. Αυτό μας λες. Χειρότερο από χάρτινο θα χειρότερο, πάρει. Χειρότερο, μάλιστα. Γιατί. Ο Άρης δεν έχει ανάγκη από τέτοια πρωταθλήματα. Ο Άρης ποτέ δεν θα γίνει γκόμενα του Ολυμπιακού. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και αυτό το ότι είναι γκόμενα του Ολυμπιακού έγινε από πολύ παλιά. Μπράβο, λοιπόν. Αυτό το παρεάκι λοιπόν εκεί πέρα κάτω που κράτησε τον Παναθηναϊκό πέρσι, που κράτησε την Τρίπολη. Που κράτησε κάποιες τέτοιες θηγατρικές και έριξε τον Ηρακλή και εξαφάνισε εδώ τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το παρεάκι συνεχίζει μαζί, όλα καλά. Πετάει τα κόκαλα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Τα παίρνουν οι κοκαλοσυλλέκτες. Ένα κύπελο με goal offside. Ένα πρωτάθλημα με 500 δανεικούς. Mm-hmm. Εκεί που φτύναμε γλύφουμε. Και όλα καλά. Mm-hmm. Ο Άρης αν γίνει, αν καταντήσει ο Άρης, εγώ το λέω τώρα, εάν καταντήσει ο Άρης να πάρει τέτοιο πρωτάθλημα όπως φέτος, mm-hmm. που πάνε να το πάρουν οι οπαδοί εδώ της Μικράς Ασίας, που δεν θα έχω μούτρα να μιλήσω για τον Άρη. Μικράς Ασίας, θα αλλάξω ομάδα στο επόμενο δευτερόλεπτο. Ναι. Και κάποιοι το θεωρούν τιμή αυτό, τα χάρτινα πρωταθλήματα και τα offside. Ο άλλος πήγε μέσα στη Λαμία, σήκωσε το χέρι, έδιωξε την μπάλα, τυφλός ο διαιτητής να ήταν, θα το έδινε το πέναλτι. Mm-hmm. Αλλά γιατί να το δώσει το πέναλτι. Mm-hmm. Δεν το είδαμε, λέει. Ακούσιο το θεώρησε. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Για να πιστέψουμε και στα ποδοσφαιρικά μας βεβαίως. Γιατί είχαμε και αθλητικό Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ευτυχώς, φίλε, προλαλήσαντα, θα κρατήσεις τα μούτρα σου. Mm-hmm. Ας είναι και θλιμμένα. Γιατί δεν νομίζω να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Ούτε χάρτινο, ούτε πέτσινο, ούτε ξεπέτσινο. Mm-hmm. Και αν εμείς κλαίγαμε πέρυσι για το χάρτινο, εδώ εσείς κλαίγατε για τον Όγιος και πηδούσατε τα μπαλκόνια. Mm-hmm. Να μην φύγει ο Όγιος. Κλαίγατε για πολύ πιο ασύμπαντες καταστάσεις. Μάλιστα. Έτσι λίγο, έτσι λίγο. Έτσι λίγο. Να γίνουμε και λίγο εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου. Μη μάλλονουμε μόνο για το Φιλιόκβε. Α, ναι. Να φτάσουμε στα 800, Μπάμπη. Έτσι, Μπάμπη. Σε βλέπω στα 800 πουλα. 800, θα παρεμβάσουμε κι άλλο. Πάμε, πάμε δυνατά. Δεν κλαίγαμε να μην φύγει ο Γιος. Εμείς κλάψαμε λίγο να μην φύγει ο Πρίγιοβιτς. Αλλά όχι να φύγει ο Γιος. Ξεχάσαμε όλοι ποιος Πρίγιοβιτς τώρα. Ποιος είναι αυτός, κανένας, τίποτα. Γλίτωσε. Έχεις τι γίνεται στο Κωστή του Τσατσαρού την εκπομπή που μας απείλησε ο Τσατσαρός ότι αν δεν βάλει ο Άκπομ θα ψοφίσουμε στην Ποφίλιο. Το βάλα τον άνθρωπο τον Άκπομ χθες να ακούσει λίγο Ποφίλιο και άρχισε να βάζει γκολ, μας λυπήθηκε. Το βαρούσε, οι άλλοι γιατί το βαρούσανε σφαλιάρες. Φίλε, δεν είναι να βάζεις γκολ σε αυτή την ομάδα, σε βαράνε όλοι ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι καλύτερα να κουρευτείς γουλή και να πας στο δημοτικό να σε βαράνε, να σε κάνουν πούλιο. Μήπως αυτό για να μην ακούσουν κατά τα άλλα την εκλεκτή συνάδελφο να τάσει από φίλιο. Γι' αυτό σου λέει θα γλιτώσουμε. Πρέπει να ακούνε και οι άλλοι όλοι. Λίπερο. Και σου λέει καλά που το βαρούσα να γλιτώσουν την Ποφίλιο. Έτσι, έτσι. Πόσο είπε, 9 είπε στα 9 είπε. 9 έχει βάλει 2. Σύνολο ή 9 από εδώ και πέρα. 9 στο πρωτάθλημα κιόλα. Mm-hmm. Μόνο στο πρωτάθλημα. 9 σύνολο, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα, πούμε 9, από τη μέρα που έβαλε το στίχημα κάμια 2 εβδομάδε. Mm-hmm. Αλλά ξεκινάμε 2, άντε άλλα 7. Έτσι. Άλλα 7 έγινε, φιλιά, άντε, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, ρε φιλιά. Επίσης, επίσης. Τι γίνεται. Είμαστε σούπερ. Σούπερ. Ο φίλος Αργιανός τι βγήκε να μας πει. Ότι πρέπει να αλλάξει ομάδα αν καταλάβει ότι ο πρόεδρος ας πούμε είναι Ολυμπιακός. Ας αλλάξει από τώρα γιατί ο πρόεδρος είναι Ολυμπιακός, να το ξέρει. Mm-hmm. Παίζει ο Άρη να του πεις. Ναι, δεν το τα λες εσύ, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Ναι, τα λέω. Παίζει ο Άρη, φίλε. Ναι. Ο πρόεδρός σου πηγαίνει να δει την ομάδα της καρδιάς του. Mm-hmm. Κατάλαβες, Λαράκι. Λοιπόν, σε φυτίλιασε. Είσαι τυχερός. Ναι. Που ο ΠΑΟ ξεβρώμησε το ποδόσφαιρο, φίλε, γιατί αυτή τη στιγμή θα κινδύνευες. Mm-hmm. Γιατί κάτι λεβαδιακοί θα κανονίζανε και θα σε είχαν από κάτω τους. Mm-hmm. Έτσι, όπως τόσα χρόνια κανονίζει ο Λεβαδιακός. Mm-hmm. Αλλά ο πόνος είναι μεγάλος, Μπάμπη. Κοιτάνε τη βαθμολογία και mm-hmm. βλέπουν double score. Λες και είναι μπάσκετ. Είναι double στα αλήθεια ακριβώς. Άρης 23... Δεν μπορεί να είναι double γιατί ο ΠΑΟ έχει 47. 47. Αν 23 έχει ο Άρης, 47 έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ναι. Ναι. Σχεδόν double score, φίλε. Και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα να τον ενημερώσω mm-hmm. ότι θα γίνει triple, mm-hmm. όχι double. Μάλιστα. Έτσι, μέχρι να το φτάσει στον ΠΑΟΚ, φίλε, που θα χτυπήσει και πρωτάθλημα, έτσι, μόνο άμα έρθει κάνας σαν τον Ιβάν Σαββίδη άρρωστο Αριανάκη, τότε μόνο μπορεί να δεις κανένα πρωτάθλημα. Καλά, και ο Ιβάν δεν ήταν άρρωστο ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Όχι, δεν ήταν φίλε άρρωστο ΠΑΟΚΣΑΚΙ, αλλά έγινε. Mm-hmm. Και το αμφισβητεί κανένας αυτό ότι έγινε. Προφανώς δεν θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, την περιουσία του. Εννοείται θα γίνεις άρρωστος με αυτό που έχεις ως ιδιοκτησία. Ναι. Ας αφήσουμε αυτά και στα αγωνιστικά. Ναι.
όπου επιτέλους την Κρίνια πάει στην άκρη. Μπαμπή, δεν παίζουμε μπάλα, δεν κάνουμε. Όταν λέγαμε ότι δεν μπορεί η ομάδα να σηκώσει τρεις διοργανώσεις εύκολα, καμία ομάδα, έτσι, δεν μπορεί να σηκώσει τρεις διοργανώσεις, και ότι παίζει... Πέρυσι η ΑΕΚ τη σήκωσε και τις τρεις διοργανώσεις. Δεν έπαιζε μπάλα, φίλε. Η ΑΕΚ, άμα θυμάσαι πέρυσι, κέρδιζε τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα με 1-0. Αυτό μπορούσε να κάνει. Και με πολλά γκολ στο τέλος κιόλας. Εντάξει. Αλλά ναι, λέω όπως και να έχει, τη σήκωσε τη διοργάνωση και τις τρεις. Δηλαδή και Ευρώπη προκρίθηκε και θα τελικό κυπέλλο και το πρωτάθλημα. Και εμείς τη σηκώσαμε τη διοργάνωση, φίλε. Αλλά εμείς έπρεπε να είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα. Ναι. Η ΑΕΚ δεν ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα, αν θυμάσαι. Η ΑΕΚ επέστρεψε από το μείον 8 στον ΠΑΟ και πήρε πρωτάθλημα. Απλά νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα δηλαδή αν κατά πόσο τόσο πολύ μπορεί να επηρέαζε η Ευρώπη και ότι ο ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός μέχρι τώρα. Δεν ήταν ότι επέλεξε και δεν σήκωνε τη διοργάνωση στην Ευρώπη. Επειδή ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ίδια ομάδα που έπαιξε στα προκριματικά του Champions League. Έτσι. Νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια ήταν καταπληκτικός. Πέρα από ένα ημίχρονο με την Μπενφίκα στην Τούμπα, που το πρώτο 20 λεπτό μας πάλι ήταν φανταστικό. Αλλά όταν μια ομάδα κάνει μια προετοιμασία για να μην είναι βαριά τα πόδια της αποκριματικά, γιατί θέλει να περάσει οπωσδήποτε τουλάχιστον στα play-off του Champions League, για να έχει σίγουρο και το Europa, αυτά τραβάζοντα. Μετά η χρονιά σου είναι δύσκολη, τα πόδια δεν τραβάνε. Και τώρα σιγά σιγά φαίνεται η δουλειά που γίνεται μετά τη διακοπή, που έγινε στη διακοπή μάλλον, και τώρα φαίνεται και στο γήπεδο. Μήπως όμως... Δεν είναι τυχαίο, λέει, τα 15 κόλ, 16 βάλει ομάδα τα τελευταία παιχνίδια, δεν είναι τυχαίο. Ναι, αλλά είναι και το θέμα και ποιους αντιπάλους έχεις και απέναντί σου. Δηλαδή, εντάξει, ο Κέι-Όφι δεν είναι και κανένα μεγαθύριο χθες. Όχι, δεν είναι μεγαθύριο Όφι, αλλά και για την ΑΕΚ που μαζαλίσανε με το 3-5-2, χρειάστηκε το χέρι του Μάνταλου για να κερδίσει. Έτσι, γιατί δεν θα κερδίσει αλλιώς. Μάλιστα. Για να κεφάζε πεντάρες, δηλαδή με αδύναμους αντιπάλους, αλλά όλοι μας λέγανε σε καταπληκτική μπάλα που παίζει η ΑΕΚ, στην Αθλητική Κυριακή την περασμένη Κυριακή, αυτό άκουσα για την καταπληκτική μπάλα που παίζει η ΑΕΚ. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος καλύπτει και το ρεπορτάζ, είπε ότι δεν σκέφτονται μόνο τη δεύτερη θέση, έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να διεκδικήσουν και την πρώτη, με το νοήμα 14 που είναι, με την μπαλάρα που παίζει. Μάλιστα, όλα μπορούμε να συμβούν με ταμείων. Θα δεις και το μάτσο εδώ με τα Γιάννενα. Ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο ίδιο μοτίβο. Έγινες. Ακριβώς το ίδιο. Σε χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε για τον Μπασκετάκη κάτι. Βεβαίως. Καταπληκτική εμφάνιση, φίλε. Ούτε μία στιγμή η ομάδα δεν απειλήθηκε. 40 λεπτά, 39 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ. Και άμα νομίζω λίγο πιο συγκεντρωμένη στα τελευταία 3-4 λεπτά, η διαφορά σίγουρα θα ήταν και πάνω από τους 21 πόντους. Ναι, στο μπάσκετ αρκεί να μείνουν οι παίχτες. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, εντάξει, καλά, είναι σίγουρα ένα θέμα. Γι' αυτό θέλει στήριξη στο Μπασκετάκι. Φίλε, να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι, δύσκολα, δεν το βλέπω. Είχε 3.000 κόσμο τώρα το παλατάκι. Επειδή ήταν η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν επειδή έχει ήταν η ΑΕΚ, θα έπρεπε και παραπάνω και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό, ΑΕΚ τώρα που έχει δημιουργηθεί κόντρα τα τελευταία χρόνια και με τον Άρη. Αυτά είναι τα παιχνίδια που πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Αυτά, δυστυχώς όμως, έτσι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Έγινε. Φιλιά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Είχαμε φυσικά πρωταθληματάκι Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα δεν υπάρχουν παιχνίδια καθότι και την Τετάρτη-Πέμπτη έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική. ΠΑΣ Γιάννενα Απόλλων Σμύρνης 1-0 το Σαββάτο, δώσαμε και τα προγνωστικά μας εδώ. 3-1 η Χριστίνα που είχαμε καλεσμένη, 2-0 εγώ πέσαμε μέσα τουλάχιστον στο σημείο. Πανετολικός Ξάνθη 0-0, εγώ δεν το έπιασε, το έπιασε Χριστίνα 1-1 το έδωσε, 0-0 ήρθε δεν έβρικε το σκοράκι. Πανιόνιος ΑΕΚ 0-2. Λε, τι έχει κάνει εδώ, θα μας τρελάνει. 0-2 σκορ το έδωσε, 0-1 το έδωσα εγώ. Μάλιστα, 3 σημεία και ένα σκορ μέχρι στιγμής. Λεβαδιακός Άρης Θεσσαλονίκης 1-0 το έδωσε η Χριστίνα. Εγώ τι το έδωσα, 1-2. Τρομάρα μου. Έπιασε και το σκορ. Να ακούτε λόγο επειδή σας τα έχουμε όλα σε προφητείες. 4 στα 4 μέχρι στιγμής. Θα ακούτε. ΠΑΟΚ.
μετά τι είχαμε, Λεβαδιακός Άρης Θεσσαλονίκης, ναι μάλιστα, έτσι χάσαμε λίγο το τέτοιο. Την ανάγνωση Λαμία Ατρόμητος 2-1, τι το δώσαμε αυτό, 0-2 και 1-1 είναι η πρώτη απώλεια. Πάω Κόφι 4-0, 2-0 και 3-0 το δώσαμε. Παναθηναϊκός Λάρισα 1-1 το δώσαμε, 3-1 και 2-0. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Πειραιός 0-2, σκοράκι το έβγαλα εγώ, 0-3 το δώσαμε. Χριστίνα, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ακούτε λόγο, επειδή θα οικονομήσετε, μοιράζουμε εκατομμύρια, πώς το είχε πει εκείνο, το αγαπημένο πρωτοσέλιδο όλων των εποχών μιας εφημερίδας εδώ της πόλεως. Κάποτε πια κρίση, μοιράζαμε εκατομμύρια. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και της 18ης αγωνιστικής ημέρας, πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην πρώτη θέση, να έχει 47 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη με 39. Η ΑΕΚ στην τρίτη με 33. Στην τέταρτη ο Ατρόμητος με 29. Στην πέμπτη ο Παναθηναϊκός με 24. Δεν μπόρεσε χθες να κάμψει την αντίσταση της Λάρισας, παρότι το αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το πρώτο λεπτό σχεδόν. Διαμαρτύρεται βέβαια για τον καταλογισμό ενός πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο τέλος και έχει δίκιο. Η ΑΕΚ με το χέρι εκεί του Μάνταλου είχε τα θεματάκια της και πάλι η διαιτησία. Άνοιξε μια κουβέντα. Ξάνθη 24, Πανετολικός 23, Άρης 23, με μεγάλη δυσαρέσκεια και αποδοκιμασίες κατά πάντων χθες στην Λιβαδιά από τους φίλους της ομάδας του Άρη. Λάρισα 20, Πανιώνιος 19, Αστέρας Τρίπολης 18, Λαμία 17, Πας Γιάννενα στη ζώνη του υποβασμού τώρα είμαστε, 17, Όφη 15, Λεβαδιακός 12 και Απόλλων Σμύρνης στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς. Πρωταθληματάκι εμβόλυμο που θα γεμίσει τη βδομαδούλα μας και θα μας κάνει πολύ ευτυχισμένους. Την Τετάρτη στις 3 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Στις 4 Λαμία Απόλλων Σμύρνης. Στις 5 και 4 ΑΕΚ Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, βάζοντας μέσα και το παιχνίδι του Κυπέλου με την Παναχαϊκή. Δύο εβδομάδες γεμάτο Τούμπα. Πανετολικός Παναθηναϊκός στις 7 και στις 7.30 Ολυμπιακός Λάρισα την Τετάρτη. Και την Πέμπτη έχουμε τα παιχνίδια Όφη Ατρομήτου στις 5 και 4 και στις 7 Ξάνθη Άρης Θεσσαλονίκης. Και φυσικά την επόμενη Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, αγωνίζεται απέναντι στην ΑΕΚ. Και καπάκια με Ολυμπιακό. Αυτές οι δύο αγωνιστικές μπορούν να καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την υπόθεση του τίτλου. Στο πρωτάθλημα της Football League, η παρουσία μας στο Βόλο το Σαββάτο έφερε τον Ηρακλή, οδήγησε μάλλον τον Ηρακλή, μπορεί να μην πήγαμε στο γήπεδο να δούμε τον παιχνίδι, τα καταφέραμε. Οδήγησε όμως τον Ηρακλή να πετύχει μια πολύ σπουδαία νίκη επί του ισχυρού φέτος Βόλου και πρωτοπόρου του Αχιλλέα Μπέου, με τον οποίο υπάρχει μια έτσι ας πούμε έντονη σχέση. Πανηγυρίστηκε δεόντως τα μέτρα τέλος πάντων της υπάρχουσας κατάστασης από τους φίλους του Ηρακλή και από όλη την ομάδα. 0-2 Ηρακλή το Σάββατο επί του Βόλος FC. Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας 0-0, Δόξα Δράμας Κισαμικός 1-0, Απόλλων Πόντου Σπάρτη 1-0, Αίτητο Σπατών Τρίκαλα 1-1, Καραϊσκάκης Εργοτέλης 1-0 και Κασιόπια Γυνιακός 1-0. Όλα under τα μάτς της Football League. Και καλά τώρα, διαπίστωση τρομερή. Στην βαθμολογία ο Βόλος παραμένει πρώτος με 32, Κέρκυρα 29, Απόλλων Λάρισας 25, Πλατανιάς 23, Απόλλων Πόντου 21, Εργοτέλης 20, Ηρακλής 20, που τσούκου τσούκου αρχίζει και σκαρφαλώνει μετά το καταστρεπτικό σχεδόν ξεκίνημα. Δόξα Δράμας 19, Παναχαϊκή 18, Καραϊσκάκης 17, Κισαμικός 15, Ηρώδος 15, Τρίκαλα 12, Σπάρτη 11, Σπάτα 10 και Γυνιακός 9. Γιατί αξίζει να βλέπουμε και τις κατώτερες κατηγορίες. Και όχι μόνο τη Φουτμπολή και τη Γάμα και όλες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, είπες να δούμε μάτς β' κατηγορίας. Όχι, να κοιτάμε τι γίνεται και να βλέπουμε. Εντάξει. Έχεις κάτσει ποτέ να δεις μάτς β'? Ερτρία μεσημεράκι, έτσι, Σαββάτου.
έχεις κάτσει δηλαδή. Ναι, ναι. Έχεις φάει σπανακόριζο και κοιτάς, ας πούμε. Μου λες, όταν το βλέπεις, δηλαδή τι έλεγες, αμά τι ωραία, θα κάτσω να το δω, ξέρω εγώ, ή άρχισε να. Όχι, κοιμόμουνα. Εντάξει, μπράβο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, ούτε οι φυλακισμένοι το βλέπουν. Έτσι, ναι, ναι. Αυτός που θέλει να δει μια σχετική μπάλα, όχι τρομερή, σχετική λέμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, δεν βλέπουμε μπάλα στην πρώτη κατηγορία. Ναι, γι' αυτό. Τα βλέπουμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, το πρωτάθλημα αυτό που διανύουμε τώρα, δεν το λέει κανένας, δεν ξέρω γιατί δεν το λέει. Έχει τα χειρότερα διαιτητικά λάθη. Από την αρχή της χρονιάς, διαιτητικά κυρίως κάτι offside, κάτι τέτοια. Γενικά, εντάξει. Καλά, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι έτσι. Δεν βλέπω όμως διαμαρτυρίες. Πώς δεν έχει. Γιατί... Ο ένας λέει τον άλλο χάρτινο, ο ένας το λέει εσύ ευνοήθηκες. Όλοι διαμαρτύρονται για όλους τους άλλους. Από παντού παράπονα. Σχετικά με το. Χθες δηλαδή αυτό το πέναλτι του Παναθηναϊκού ήθελε τέτοιο για να το δεις ότι είναι πέναλτάρα. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εντάξει. Και το χέρι τώρα, του Μάνταλου το Σάββατο. Εντάξει, εκείνο να σου πω κάτι, ρε φίλε μου Μπάμπη. Στο live δεν το κατάλαβε κανένας. Μετά το είδαμε. Και καταλάβαμε ότι ήταν χέρι μετά. Αλλά αυτό το πέναλτι του Παναθηναϊκού, παιδιά, για μένα, τη σφυρίχτρα έπρεπε να την πάρουν χθες. Ναι. Και δεν είναι και το μόνο και μόνη φάση. Είναι και άλλες. Κάτι κάρτες, κόκκινες που δεν δίνονται. Γι' αυτό όλοι λένε ξένοι διαιτητές, ξένοι διαιτητές. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι ξένων και σε άλλον Έλληνα. Πρέπει σε όλα. Πρέπει σε όλα, μπας και κάτι λίγο διορθωθεί. Γιατί τουλάχιστον με τους ξένους διαιτητές δεν υπήρξαν ούτε. Και δεν υπήρξε η καχυποψία, αλλά και δεν υπήρξαν και τα μεγάλα τα σφάλματα. Ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το VAR. Ναι, καλά, θα πάρει ακόμα, ούτε και του χρόνου το βλέπω το VAR. Λοιπόν, υπόψη είναι όμως, φίλε μου Μπάμπη, και το VAR είναι χρήσιμο άμα ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, και εκεί μπορεί να υπάρξει σκοπιμότητα και μια φάση να μην θέλουν να τη δουν ξανά. Καλά, έτσι. Εύκολα και εκεί θα αρχίσουν να βρίζουμε το VAR. Έχω δει παιχνίδια εγώ και στην Ιταλία που δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά το VAR. Έτσι. Τάξε. Και ακόμα όταν χρησιμοποιήθηκε πήραν λάθος την απόφαση. Εντάξει, όσο να είναι ελαχιστοποιεί, ας πούμε, βγάζει έξω κάποιες πιθανότητες αδικίες. Αλλά όπως υπογραμμένος, ούτε και του χρόνου. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, έτσι, και κάτι για το λέγω. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη λίγο. Ναι, βεβαίως. Για το Λεβαδιακό Σάρις. Έτσι. Φίλε μου, πας εσύ και χάνεις από το Λεβαδιακό, από μια ομάδα η οποία δεν θα από μόνη της δεν πρόκειται να σωθεί φέτος. Από μόνη της. Δύσκολα, αλλά πήρε σπουδαίο. Α, μπράβο. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Μόλις την Τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Λεβαδιακός. Μπράβο. Παρόλα αυτά, έκατσες να το δεις το μάτρε, φίλε. Πέσε κάτω, σήκωσε 1,5 λεπτό. Πέσε κάτω, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Καλά. Ναι. Έγινε. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μας περίμενε. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το. Θα γρήγορα να πω. Ναι. Καταρχήν, ο διαιτητής, το χέρι του Μάτλου ήταν στα 5 μέτρα από πίσω. Πες ότι δεν τον είδε, ότι τον κάλυπτε ο παίχτης. Ναι. Υπήρχε στην ευθεία καθαρό πεδίο, οπτικό πεδίο από τον επόπτη. Ήταν πολύ χοντρό το χέρι. Πιο κραυγαλαία φάση δεν υπήρχε. Λοιπόν, έκανε σκυλιά, σε είχε προειδοποιήσει ο φίλος. Ναι, το είπε. Δεύτερη ώρα δεν ήταν δυνατή. Μια επιτήρηση. Ναι. Δύο πραγματάκια γρήγορα. Αφού αρχίσαμε τα ποδοσφαιρικά, πώς να μην κάνουμε κοιλιά. Δεν άδικο που είχε χθες. 1.53, σήμερα την έχει 1.43. Του λέω, ρε φίλε, τι γίνεται. Ναι. Μου λέει, 6 ώρα αλλάζουμε τιμή. Την έχουμε μόνο για το βράδυ αργά, την ανεβάζουμε, μου λέει, 10 λεπτά. Σοβαρά. Ναι, απίστευτο. Πού είναι αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον να πηγαίνει να βάζει το βράδυ, να ξυπνάει ο κόσμος, να βάζει ξυπνητήρια. Το βράδυ την έχει πιο ακριβή. Α, μάλιστα. Για τους ξενύχτες, για αυτούς που έχουν ανάγκη, που είναι να μείνουν, βάζει 10 λεπτά. Με λέει, μετά τις 6 λέει, να άρχισε να βάζει. Άλλη λοιπόν, παρακατάσταση. Οι καθηγητές που σου είχα πει δεν υπάρχουν, εξακολουθούν τα 3 ώρα για εκείνο το θέμα. Ναι. Αυτά. Μάλιστα, ωραίο αυτό το βενζινάδικο. Μου θύμισες τώρα εκείνη την περίπτωση, στην Πάτρα δεν ήταν ένα βενζινάδικο. Ένα βενζινάδικο αυτόματος πολιτής, όπου κάτι είχε πάθει μια βλάβη και δεν μπορούσε να βάλεις βενζίνη τζάμπα. Και είχαν ξυπνήσει όλη η Πάτρα, είχε ξυπνήσει να πάει να βάλει βενζίνη. Εγώ το μικρό το αυτοκίνητο που έχω παίρνει 35 λίτρα ναι. Από την η κατασκευή μαζί με τη ρεζέρβα, μαζί με όλα. Λοιπόν, έχω πάει σε βενζινάδικο, στο πρώτο σκάσιμο μου βάζει 36 χωρίς να έχει γεμίσει, 36 λίτρα. Ναι. Βγάζω μία το βιβλίο και το δείχνω του κατασκευαστή. Ναι. Και μου λέει, άσε μας ρε φίλε, μου λέει.
θα μας πεις εσύ τώρα. Συνεχίζει, έτσι, κανονικά. Τι να μας πεις εσύ τώρα και ο κατασκευαστής. Εγώ δεν ξέρω πόσα βάζω. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε τσάου. Αυτό δεν το ήξερα. Λέει βενζινάδικο που ανεβάζει την τιμή το βράδυ για τους ξενύχτιδοι. Λέει δεν ξέρω για αυτούς που έχουν ξεμείνει. Το βράδυ για να βάλεις βενζίνη θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά το πρωί τι κατεβάζει. Αλλά το πρωί βάζει ο περισσότερος κόσμος. Ίσως να είναι και το νυχτερινό, ας πούμε, ότι πρέπει να πληρώσει περισσότερο μεροκάματο. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, 7:35 θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική αναπαύλα. Όντως έκανε κοιλιά η εκπομπή, γιατί πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά. Να τη Super League, να το ένα, γιατί δεν βάζει το ένα. Να εκείνο το πρωτάθλημα είναι αυτό. Χέρια βάρη, ιστορίες. Αχ, αυτά τα αθλητικά μας φάγανε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, την πολύ δυναμική Δευτέρα, γιατί έβαλα νύστη Δευτέρα, για να ξεκινήσει η εβδομάδα όπως πρέπει. Από τις 6 μέχρι και τις 8, για άλλο το πενθήμερο, σουρεαλιζόμαστε παρεούλα και φτιάχνουμε το πιο δυνατό ενισχυτικό power drink της ημέρας. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή για να επικοινωνούμε και στα διαδίκτυα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Δημήτρη εδώ Φούρναρη που λέει βάλε ρουβά να χαλαρώσουμε, γιατί σαν να παραταπιάσαμε αυτά τα ποδόσφαιρά μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Έλα, ξάδερφος. Πού σαγόρι μου, τι έγινε. Τι να γίνει. Καλά. Καλά, καλά. Δυναμικά εδώ παίρνουμε θάρρος, προχωράμε. Έτσι. Τι λέει, μεγάλο διπλό μέσα στον ΠΕΟ. Εντάξει, βέβαια η ομάδα μας δεν είναι για να παίρνει διπλό μέσα στον ΠΕΟ. Υποτίθεται είναι για να ανέβει η κατηγορία. Να. Αλλά τέλος πάντων, πρώτη φορά είδαμε λίγο μια ομάδα που να έχει κάποιες δυνατότητες. Συμμαζεύτηκε κάπως με τον Ρόκα. Αυτό δείχνει ο Ηρακλής. Έγιναν μεταγραφές. Δηλαδή οι παίχτες που πρωτοεμφανίστηκαν ήταν σε θέσεις που πονούσαμε. Και το ότι συνδυάστηκε με νίκη στον ΠΕΟ είναι μια ευτυχή συγκυρία. Αλλά να μην τρελαινόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ψυχολογική, γιατί μετά από τη μία την άλλη την κατραπακιά. Όχι το ότι αυτό που είπα, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα. Το ότι ήμουνα το Σάββατο στο Βόλο και επηρέασα κι εγώ με την ενέργειά μου. Ήσουνα. Ναι, ναι. Δεν τα άκουσα. Δεν ήμουνα στο γήπεδο, δεν ήμουνα στο γήπεδο, αλλά ήμουνα στο Βόλο. Στην ευρύτερη περιοχή. Είσαι γουρλή. Εντάξει. Δεν θα μπορούσα, λέει. Έπρεπε να είχα μια υποχρέωση σε ένα τσιπουράδικο και δεν μπόρεσα να πάω. Το είχε το σόι μας αυτό, ξέρεις, το ανιψιό σου. Ναι, είδε ναι. Το μάτσο ολόκληρο. Όσα μάτσο έχει δει ολόκληρα, είτε στο καυτατζόκλι, είτε εδώ τα έχουμε κερδίσει. Έτσι, τελείωσε. Δηλαδή, νάτα. Ξεκινάει το μάτσο κάποια στιγμή, μου λέει, το εξηγώ, ας πούμε, τι είναι ο Βόλος, ότι είναι πρώτη, εμείς είμαστε χάλια. Ναι. Μου λέει, τι χάλια, ρε παπά, αφού οπότε βλέπω, λέει, κερδίζουμε. Του λέει, σε γουρλή. Και ξανακερδίσαμε. Έτσι, τα παιδιά θα το παιδί θα, ότι είναι ο πρώτος Ηρακλής γενικά. Ναι, 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 είναι προβλήμα. Οπότε εντάξει. Έτσι, έτσι, έτσι. Το βρήκαμε. Είναι να είσαι εσύ κοντά, να βλέπει και ο μικρός το μάτς, να πηγαίνει και κάτι θα γίνει. Γιατί αν δεν επηρεάσουμε εμείς, ποιος θα επηρεάσει. Παίχτες που αγωνίζονται, σε παρακαλώ. Ναι, τώρα, αστεία πράγματα. Τι λέει, κατά τα άλλα, εντάξει, όλα κομπλέ. Καλά. Ξεκινάμε. Πήγα και εγώ για τα καλή εβδομάδα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι ότι έχω να πω και όταν έρχομαι εκεί. Γιατί σάμα τις έχω να πω εγώ. Λοιπόν, να μας επισκεφτείς κανένα πρωινό εδώ, να κάνουμε κάμια ωραία εκπομπούλα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Να ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα ενός αγώνα, είτε μπασκετικού, είτε ποδοσφαιρικού, οποιοδήποτε αγώνα. Για καλαθόσφαιρα δεν μιλήσαμε, έτσι να ρίξουμε μια υψηλή ματιά και στα αποτελεσματάκια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον Άρη, ο Άρης αγωνίζεται δηλαδή στο ΟΑΚΑ. Στις 7 η ώρα ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική μέρα της Basket League. Το Σαββατοκύριακο αποτέλεσμα, η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ ασφαλώς ήταν από τα πιο σπουδαία, με 88-79. Λαύριο Ρέθυμνο μετά από παράταση 93-94. Πανιώνιος Ήφαιστος 76-93. Κολοσσός Χολαργός 75-81 μετά από παράταση. Περιστέρη Προμηθέας 79-86 και Ολυμπιακός Κύμη 92-69. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός πρώτος με 29, ο Παναθηναϊκός δεύτερος με 26, αλλά δύο αγώνες λιγότερους. ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, τσουκου τσουκου, 25.
ΑΕΚ επίσης 25, Περιστέρι 25, Προμηθέας 25, χαμός γίνεται. Στην 7η θέση Χολαργός 23, Ήφαιστος 23. Στην 1η ο Άρης με 19 και έναν αγώνα λιγότερο. Λαύριο 19, Κίνη 18, Πανιώνιος 18, Ρέθυμνο 18 και στην τελευταία θέση ο Κολοσσός με 16 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Χολαργό στις 2 του μήνου και ο Άρης αγωνίζεται και πάλι εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Επίσης στις 2 του μήνου παίζει να είδα, ναι, λάθος αγωνιστική έδωσα επόμενη. Μπράβο μου, τα κατάφερα. Λοιπόν, τα ξαναπέραμε την αρχή. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στον Προμηθέα και ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανιόνιο. Εντάξει, okay. Παιδιά, είδα την αγωνιστική του Μαρτίου. Ό,τι να είναι. Γιατί δεν θα έχουμε και μια ψηλοδιακοπή για το All Star Game. Θα έχουμε και τον τελικό του κυπέλου μέσα στον Φλεβάρι. Μια χαρά χαρά σε Ευαγγέλια για τους καλαθοσφαιριστές. Θα μπορέσουν να αναπαυθούν στο βόλεϊ το Λιγκάπ, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Αλλά το βόλεϊ δεν μας απασχολεί μόνο τον Μάιο. Τα έχουμε πει κανονικότατα. 2-31-0-2-8-3 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή τερνετάκι κάπως έτσι κίνησε και η αγωνιστικούλα μας το Σαββατοκυριακάκι μας ήρεμο. Από μεταγραφικά ο Ενρίκε επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, φωτογραφήθηκε έξω από το γήπεδο του Στούπας. Για τον Ηράκλη, μιας και μιλούσαμε, παίρνει λέει τον James Μπόρικο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. 23χρονος αριστερός εξτρέμ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μας το έκλεισε ο Άρης, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά με τις μεταγραφές, αλλά θα χρειαστεί. Έχει κάνει μια γενναία ενίσχυση τώρα στην παρούσα φάση. Το πώς θα μονταριστεί η ομάδα είναι ένα πολύ δυνατό στοίχημα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Θέλω να κάνουμε ένα... Να βγει και ο Φούρναρης, θα μιλάω και εγώ, να μιλάει και ο Φούρναρης όπως κάνει ο Ζαγόρας το βράδυ. Ναι. Γίνεται. Πώς, όλα γίνονται σε αυτήν την εκπομπή. Α, μπράβο. Να μιλάτε εσείς, να κάνω και εγώ σαν τον Ζαγόρα. Όχι, εσύ και εσύ, ναι, και εσύ. Ναι. Εσύ, α, εσύ, και εγώ να μιλάω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κλείσαμε, ναι, 80. Χτύπησα τώρα σαν... Και σαν εισαγγελέας που είμαι, ναι, 80, ναι, τέλος, κλείσαμε. Επέσαμε, 80. Ναι, μάλιστα, 80 έκλεισε εκπομπή, από τα 110 που φτάσαμε λίγο είχαμε χαρτιά. Μα αφού κατέβηκε, αφού βγήκε ο άλλος με το ποδόσφαιρο, ναι, και... αυτά. Τι νομίζεις, αγόρι μου. Πες τα αυτά, ότι με τα ποδόσφαιρα δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε καλά, τι νομίζεις. Να σου πω για την Ανίτα, να σου πω κάτι για τον Τσοχατζόπουλο, να σου πω κάτι... Έτσι, πράγματα που διαφέρουν. Συγγνώμη, να... Εντάξει, φτάνει, θα το πάρει ο Πάκτος. Έτσι, πες τα ρε Φωτιάδη, να ερεμήσουμε, να πούμε, φτάνει. Φτάνει ρε που είσαι. Να το πάρει ο Πάκτος, τελείωσε. Να πω και κάτι άλλο, παππούκα μου. Πότε θα κάνουμε μαζί, αγόρι μου. Πότε θα έρθεις. Με βάλεις. Όποτε θες, έλα. Εσύ θα με πεις και να το κάνεις. Έλα την Τετάρτη, να. Έλα, την Τετάρτη. Έγινε, έκλεισε. Τελειώσαμε. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Να τα. Τσιμπήσαμε. Τσιμπήσαμε και καλεσμένο. Πότε θα έρθεις, έλα. Έλα και τώρα δηλαδή. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Έτσι, θα κάνουμε και καμιά καλή εκπομπή. Έχουμε την Τετάρτη πρωταθλήματα και εντάξει. Την Πέμπτη θα είναι το τρίτο τέταρτο ημίχρονο ή άλλο ο σχολιασμό των πάντων. Να χαρά. Ανεβαίνουμε στα ύψη. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από τη Σεντική Σταυρούπολη. Πού αγόρι μου, τι έγινε, ήθελε να συνομιλήσετε ταυτοχρόνως. Τώρα τον ακούω, αυτό είναι φιάλτης που ζω. Ναι. Γιατί είναι κάποιο υπόγειο, ναι, και ακούω το κόπεκ. Ωπα. Τώρα τηλέφωνο να δω και με έβγαλες κατευθείαν στη γραμμή και λέω εγώ είμαι, κάτσε να μιλήσω. Ναι, κατευθείαν σε βγάλαμε, έτσι. Κατευθείαν με βγάλες. Παρακάμψαμε όλες όσες είναι στην αναμονή. Χιλιάδες, έχει βουλιάξει το τηλεφωνικό κέντρο. Και τώρα ακούω, μιλάει ο άλλος για μένα και μιλάω ξανά εγώ, λέω τι γίνεται τώρα, έπαθα ένα jet lag. Δεν μου λες, ναι, τι, Φωτιάδη, με πέρσι μου έπαιρες 450 τηλέφωνα στη μέρα. Θα με πέρσι και στον αέρα να και τα στον λέμε. Αέρα, ναι, σε καλή στον αέρα, ναι, να βγείτε να τα πείτε, βεβαίως. Ναι. Του τελείωσε η κάρτα, λέω άντε γλίτωσα, λέω δεν θα με παίρνει. Και με παίρνει με βίντεο κλίση μετά, ακόμη χειρότερα. Έτσι, με ίντερνετ, με Viper, με Skype, ναι, με όλα. Ναι, με Viper, όλα. Και από το Facebook μπορείς να καλέσεις, ναι, υπάρχουν πολλοί, ναι, πολλοί τρόποι. Είπαμε, έκανα και το λάθος, το έδωσε και όταν ήθελα να... Όταν ήρθε εδώ τον έδωσα και τη σακούλα, έμαθε και το σταθερό, παίρνει και στο σταθερό, όλα καλά. Τι έχεις αγόρι μου, έχεις ισχυρή παρουσία. Θα τον κάνουμε, ναι, ένα σποτάκι εδώ, θα δεις, θα ξεπουλάς, ζεστά κουλούρια θα ξεπουλάς. Ναι. Την Τετάρτη να πάρεις να συνομιλήσετε. Θα πάρω Τετάρτη, νομίζω. Α, Τετάρτη θα βγει, Τετάρτη, ναι, ναι, θα πάρω. Ναι. Είδες, άρχισε να κάνω και κουκουράκι και εγώ.
Κλείνω, 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 κλείνω να κλείσω την εκπομπή. Έτσι, να κλείσω την εκπομπή και πρόσεξέ με, γιατί θα σου έχω και επιχειρηματική κίνηση για να αυξήσεις εδώ τις πωλήσεις στο φούρνο. Έχω μια πολύ ωραία είδηση. Επί του πιεστήριου. Ναι, 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 ναι. Άντε, θα το έγινε, πω, θα πω στο τέλος, θα πω στο τέλος, ακούς. Εντάξει. Είδες, έφυγε, ακούς. Ναι, ακούω. Έφυγε ο 18-2. Ναι. Και παίζουμε μπάλα. Έτσι, έγινε. Και αγαπημένος μου παίκτη δεν έπαιξε χθες. Ναι. Είδες, από τα δεξιά έπαιξε άλλος. Ναι. Και είδες τι κάναμε. Έτσι. Ο Μάτος έφευγε από πίσω. Ναι. Άντε, θα λέμε, άντε, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ο 18-2. Είναι δικιά μας πατέντα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Το κλείσε, καλημέρα. Έλα, Πάπη μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα, γλυκό μου αγόρι. Έλα. Δεν πέτε. Θα... Πού να είσαι, Πάπη μου, είδε εγώ το κάνω πρόταση. Είδες. Ναι, ναι, την Τετάρτη θα συνομιλήσετε. Θα τον βγάλω στη γραμμή. Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί ναι. θα τα πούμε όλα. Τέτοιο. Ναι. Εκεί θα τα πούμε όλα. Ναι. Όλα, όλα, όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτε. Τίποτε, τίποτε κρυφό. Mm. Όλα θα τα πούμε. Όλα εκεί. Θα τα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι. 5 ώρα, 5.30, ας έρθει να φέρει και δύο κουλούρια. Εδώ σε θέλω. Γιατί, ναι, γιατί, να σου πω και κάτι, ναι, ναι. Ο δίπλα ναι. δεν ακούει λίμπερο. Ναι. Δεν ακούει λίμπερο. Ναι. Έτσι. Εκεί που περνάω μπροστά για να έρθω σε σένα. Ναι. Το μόνο, παρακαλώ πολύ, μην κλειστεί η πόρτα πάλι. Όχι. Δεν πιστεύω πάλι να κλειστεί η πόρτα. Θα βάλω σκηνή από τον έκτο να την τραβάω. Κάνε κάτι, μην κλειστεί η πόρτα και έχουμε και τέτοιο. Γιατί, ναι, γιατί μόνο τώρα μιλάμε με το Viber, με το τέτοιο Messenger. Δεν μιλάω ούτε τηλέφωνο να σε πάρω. Τι χαζός είναι να ξοδεύεις μονάδες. Μάλιστα. Έγινε. Καλημερίζω και σ' ακούω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, Τόκλη. Καλημέρα. Άρα τεπίλας. Έτσι. Θα πει το που λέν. Λοιπόν, έτσι τα κάνεις. Εσύ τα που λέν, όταν θα τα κανονίζεις, πότε θα έρθουν, αλλά θα το προαναγγέλεις. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, Τετάρτη έχουμε τον Τάδε. Καταλαβαίνετε. Αύριο μην ακούσετε καν. Δεν θα έχει κανένα νόημα η εκπομπή επίσης. Όχι, αύριο θα έρθω εγώ. Α, έλα, έλα. Αύριο θα έρθω εγώ. Τότε να ακούσετε. Έτσι. Αλλά πρόκειται και μέρα, κάτι λέει. Άλλο. Ναι. Άκου, πρόκειται και κάτι άλλο σημαντικό. Επειδή είπαμε τα που λένε είναι λίγα, θα κανονίσεις τη ρήτρα. Πάρα βάλεις... πολλά είναι. Πάρα πολλά είναι. Όχι, αυτοί που επισκέπτεται κιόλα. Ναι. Θα βάλει ρήτρα στον Μπαφούλια για να μην στο φάει καμιά ηλεκπομπή. Α, δεν έχει, δεν έχει. Μόνο από τα Εμμυράτα. Άμα μας τον πάρουν από τα Εμμυράτα και τον πουλήσουμε εκεί κανένα. Όχι για τον Μπαφούλια, λέω. Ναι, για τον Μπαφούλια. Να μην το πάρει κανένα το 4Ε. Της εκκλησίας. Εμένα θα πάρει το 4Ε εμένα που είμαι θεολογικά, είμαι μανούλα πρώτος. Ναι, ξέρω, γι' αυτό το είπα. Έτσι. Έγινε. Λοιπόν, αύριο, έλα, έλα, έλα. Θα σκάσω. Έγινε, να τους βάλουμε φοιτηρία. Άντε, φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Και αφού μιλούσαμε για τα θεολογικά, βεβαίως να χαιρετήσουμε το πρόσωπο αυτών των ημερών, τον πάτερ που έγινε viral το βιντεάκι. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ότι υπάρχει μάλλον άνθρωπος που δεν έχει δει τον παροξισμό που προκλήθη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media με το μη παραχαράσετε την ιστορία, ο οποίος βγήκε και δήλωσε και όλα τα remix, το παίξαμε και το Σάββατο κανονικά και έγινε σφαγή, βγήκε και δήλωσε ότι τα έχει παρακολουθήσει όλα τα βιντεάκια και... Είναι πολύ ευχάριστα κιόλας, έτσι πολύ ακομπλεξάριστα και πολύ ωραία και αξίζει να τα αναφέρουμε αυτά τα πράγματα ανεξαρτήτων καταστάσεων. Μας αρέσει ο κόσμος να είναι χαλαρός και να τα απολαμβάνει όλα, ακόμα και στις δυσκολίες του. Για τον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Σταυρούπολη το φούρνο, η πρόταση της ημέρας είναι για μια είδηση. Τι έχει κάνει εδώ τώρα ένας συμπολεμιστής μας, πώς να το πούμε, συμπατριώτης μας, συμπολίτης μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί διαβάζουμε μια είδηση που λέει στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή, στα Μουδανιά ας πούμε, συνελήφθη λέει 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Ναι, εντάξει, okay, δεν είναι κάτι το πρωτοχρόνο. Έφτιαχνε χάσι σοκουλουράκια σε σχήμα καρδιάς. Αγαπουλίνης, κανονικότατα, μάλλον για τον Άγιο Βαλεντίνο τα ετοίμαζε. Δηλαδή, ναι μεν, σου λέει θα το κάνουμε αυτό που θα το κάνουμε, ας του δώσουμε και μια έτσι, ας μην είναι τώρα εδώ έτσι μια μπάλα, ένας μπόγος, ας το δώσουμε και μια καρδούλα το κουλουράκι να έχει μια άλλη υπόσταση ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο βρόσιμο. Χασίσω κουλουράκια λέει σε σχήμα καρδιάς, κοκαίνη, ναρκωτικά δισκέ και κατέργαστικά να βγήκε μεταξύ άλλων ένας 37χρονος στην Θεσσαλονίκη, συνελήφθη το βράδυ στην κάτω Τούμπα, λέει, εντάξει, οκ, πέσαμε από τα σύννεφα. Η επιχειρηματικότητα, εμείς εδώ ευνοούμε τη startup, τα tendex, τα όλα.
λέει ρε παιδί μου έτσι λίγο, λίγο καρδούλα, καρδιά δεν έχει και αυτό. Και με αυτήν εδώ τη συγκλονιστική είδηση θα σας εγκαταλείψουμε. Μην μπαίνετε τώρα σε σκέψεις και τέτοια, μακριά από όλα τα ναρκωτικά. Μεγαλύτερο ναρκωτικό από το λόγο επειδή δεν υπάρχει. Το πρωινό μας ξύπνημα, την πρωινή μας παρεούλα. Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη, για την αγάπη, για όλο αυτό που περνάτουμε εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στη γραμμούλα, άντε να κλείσουμε έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα Πάπη. Σε περίμενα, σε περίμενα. Λοιπόν, προειδοποιώ. Επιμηνυμώσυνη δέηση στον Παφουλιά για να είναι η πόρτα ανοιχτή. Εάν δεν πάτε σπερινό και δεν κάνετε λειτουργία τουλάχιστον 4 ώρες, μάλλον δεν θέλω να σας απογοητεύσω, η πόρτα θα είναι κλειστή. Ναι. Θα επικαλυστείτε Πάφη. Ναι. Ολονύχτια, θα επικαλυστείτε Πάφη ολονύχτια για να παραμείνει η πόρτα. Θα πάμε και μια λειτουργία να μας τα διαβάσει. Η λειτουργία κανονικά όλα θα γίνουν, όλο το τηλετουργικό. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Μάλλον η πόρτα θα είναι κλειστή. Το Πάφη δύο μέρες τον Πάφη, λειτουργία κανονικά. Και κάτι μπορώ και θα βάλω και εγώ τα μέσα μου, κάτι θα γίνει. Η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Έτσι. Σας προειδοποιώ. Σας προειδοποιώ. Έγινε, θα τα πούμε. Σε θέλω την Τετάρτη μάχη μου εδώ για... Ναι, θα τα πούμε. Στο press conference. Καλημέρα, στη γραμμούλα. Καλημέρα, φέρτε πίσω τον κουλούρι. Καράκι, έχεις ένα κουλούρι. Όχι, δεν ήταν κουλούρι, ήταν κουλουράκια. Κουλουράκια. Έχεις ένα κουλουράκι να μου δώσεις φιλαράκι. Μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω ένα κουλουράκι, αδερφέ. Βάλαμε και στην κλήρωση για τον Τζεταρό και άμα τύχω τη γαλοπούλα στην ελεύθερη. Θα κληρώσω κουλουράκια. Κουλουράκια. Δε φιλιά, τσάω. Φτιάξω φίλε μου, δεν μία σχέση με αυτά. Κουλουράκια απλά εδώ, έτσι βουτύρου, τέτοια όμορφα. Αλλά θέλουμε και βήκαν μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστίτσο Τζατσάρο. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ψύχρεμη εβδομάδα. Να ξαναλέμε τσάω.